cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λούι Πατσαλίδη. Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα. Καλησπέρα. 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 Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Louis Night Show, άλλη μια Παρασκευή εδώ στο Σατυρικό Θέατρο, στο σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού με 50 special άτομα στο κοινό μας. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη σημερινή εκπομπή, καθότι επαναφέρουμε τον διαγωνισμό που κάναμε την πρωτοχρονιά μαζί με τη σειρά Mobile Vodafone. Απόψε, ένας μεγάλος τυχερός πήγε. Όχι. Θα κερδίσει ένα Samsung όχι τώρα, Galaxy. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Security. Όχι, σας παρακαλώ. Ένα Security. Samsung Galaxy S. Μιλούσου. Να ακούεις. Security. Εντάξει, έχουμε δουν τα προβλήματα, ρε παιδιά. Να μου να κάνω. Καλησπέρα. Μπράβο, έτσι. Και στους 420 που είμαι σήμερα εδώ και θα πάρουν από 300 ευρώ πρόστιμο φεύγοντας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη σημερινή εκπομπή, διότι επαναφέρουμε τον διαγωνισμό που κάναμε την πρωτοχρονιά μαζί με τη Σίτα Mobile Vodafone. Θυμάστε τον? Μπράβο, μπράβο. Απόψε λοιπόν, ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα Samsung Galaxy S21 Ultra 5G αξίας 1.300 ευρώ. Λοιπόν, το πρώτο δίκτυο 5G από τη Σίτα Mobile Vodafone είναι εδώ, τώρα μαζί και με όλη τη σειρά Samsung Galaxy S21 με ταχύτατο επεξεργαστή, δυνατότητα για βίντεο 8K, space zoom έως 100 φορές και μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα. Είναι ιδανικές συσκευές για να ζήσεις το full το μοναδικό και εξαιρετικά γρήγορο δίκτυο 5G στην Κύπρο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μετρήσετε πόσες φορές θα εμφανιστεί στην οθόνη το pop-up μήνυμα της Σίτα Mobile Vodafone κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας από τα τώρα μέχρι τους τίτλους τέλους και να το γράψετε στο post που υπάρχει στη σελίδα μας στο Facebook. Μην ξεκινήσετε που τα τώρα να γράφετε 17, 35, 48 φορές. Ξεκινά από τα τώρα και τελειώνει στο τέλος, όχι του μονολόγου, στο τέλος της εκπομπής. Οπότε αν περιμένετε να μετρήσετε πόσες φορές είναι να βγει. Εντάξει, είναι 17 πάντως. Όπως έκαμετε παραμονή προχρονιάς, ευκαιρία να σας έγραψε 17 και ξεκινήσαν 50.000 άτομα από κάτω 17, 17, 17, 17. Και τελικά ήταν 4, πώς ήταν, 5. Λοιπόν, ξεκινήστε επίσης τη selfie σας, διότι τις περιμένουμε για να μοιράσουμε πάρα πολλά δώρα. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabel στην Πάφο. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Adidas Ευαγόρου. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Radisson Blu στη Λάρνακα. Δώρα τεχνολογίας από το eShop.cy.
Γυαλιά από το κατάστημα οπτικών Καραμανίδης. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Συσκευές μασάζ. Προσφορά της εταιρείας Nike. Δωροεπιταγές από το κατάστημα Mangas. Δωροεπιταγές από το κατάστημα Lee Radler στο Νικοσία Mall. Δώρα τεχνολογίας από τον Πιπεράρι. Δύο δωροκάρτες αξίας 50 ευρώ η κάθε μία για το application της Wall. Λοιπόν, πάμε να δούμε όσα γίνεται η εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα smartphone μας με τη βοήθεια του αξιόπιστου δικτύου της Cita Mobile Vodafone. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε με τα διεθνή μας νέα, διότι είμαστε σε περίοδο νέου ψυχρού πολέμου. Ο πρόεδρος της Αμερικής είπε τον Πούτιν δολοφόνο και ο Πούτιν απάντησε του πολλά ευγενικά. Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. Здравствуйте. Καλή υγεία, είπε ο Πούτιν. Μείνε υγιής. Και την επόμενη μέρα... Κατά την επιβίβασή του στο προεδρικό αεροσκάφος, λοιπόν, προκειμένου να μεταβεί στη Τζόρτζια, βλέπουμε ότι χάνει μία, δύο και τρεις φορές στη συνέχεια την ισορροπία του, ανεβαίνοντας στα σκαλιά ο Τζο Μπάιντεν. Bye! Χαρά στην αμάταση! Αφήνε στον Νταγελού, είναι η σέντρια που του έφυγε του καλή υγεία. Я бы сказал ему, будьте здоровы. Αφού θωρίστο στο βλέμμα του ότι άνετα ρίφκε αεροπλάν. Τουπ, εφαντήσει στην ομπάιτε που τα σκαλιά. Πάντω, μια και είμαστε στη Ρωσία, είδαν έναν τέλειο αόρατο φαγόν που έκαναν για όσου δεν φορούσαν μάσκα μέσα στα μολ. Δέτε τη φάρσα που έκαναν με έναν αστυνομικό. Στοί, μάσκα γκέ. Μάσκα γκέ, κομπλί. Μάσκα γκέ. Μάσκα γκέ, σκοζόμουν. Μαλτσί. Так, стой. Маска где? Маска где? Маску одень. Маску одень. Маску вверх! Телио. Είδατε που ευθύ σε βάλαν την μασκά τους. Ούτε θεωρίες συνωμοσίες, ούτε τίποτε. Τσουπ, ευθύ σε βάλαν την μασκούαν τους. Εάν δεν συμμορφωθούν οι Κυπρέοι, θωρώ τον Καραγιάννη να κάνουν και τούτο στο ίδιο, αλλά όχι σε φάρσα, να κρατεί το Μαρκούζι μες στο μολ και να τους τα πανιάζει. Μας κουβιέξ! Δεν πάει καλά ο κόσμος στο εξωτερικό. Προχτές στη Ρουμανία, μια πελή εμπήγε τη τσίρα μέσα στο στούντιο για να τα πανιάζει την παρουσιάστρια στον αέρα. Tatcă va face ceva în acest caz, atâta vreme cât poliția nu face nimic de vreun an și ceva. Spune că... Ce? Ρε, δεν πας καλά, λαλό σας το. Εμπήγαινε άλλη πελή τη τσίρα μέσα στο στούντιο και βούραν την παρουσιάστρια. Αν πας είναι νέα μόδα. Να πω και εγώ τη Δευτέρα αντίτσιρο στη εκπομή της Χριστιανάς. Τους κάμον του αλφ, μας κουβιέω, τους λέω. Μην ξέρω που το εξωτερικό μπορούν τους οι μόδες. Όπως καταλάβετε, δεν είναι μόνο εμείς που πελάμε με τα lockdown, εν ούλος ο πλανήτης, αλλά τουλάχιστον εμείς θεωρούμε θετικά τα νέα μέτρα χαλαρώσεων. Βάσει της εμπειρίας που έχω από τα προηγούμενα δεδομένα, ο Κυπρέος δεν βάλει μυαλό, τα κρούσματα θα απολύνουν και θα αναγκαστεί το κράτος να ξανάρθει πίσω. Πολλά αισιόδοξος ο κύριος. Δεν βάλουμε νου που θα βάλετε νου. Θα κολλήσουμε νουλί και θα μας ξαναπαώσουν. Μα τι θετικό μήνυμα μας δίνει απλόχερα τόσο ο κύριος. Μπράβο. Κανένας αισιόδοξος άνθρωπος υπάρχει. Ανεξάρτητα θα γεμώσουμε τέλεια. Την αμία τι θα πηγαίνει η αστυνομία να βλέπει ή σε αεροπόρο ή οπουδήποτε αλλού το λοιπόν να ελέγχει. Να γεμώσει ο τόπος, το λοιπόν και θα διπλασιαστούν, θα διπλασιαστούν. Και μετά θα τα κλείσουν όλα πάλι. Δεν είναι παρόμοια. Καμία θετική πρόβλεψη. Μόνο ότι θα κολλήσουμε όλοι θα μας ξαναβαώσουν. Εν ούλοι λοιπόν να μάθουμε όπως την κυρία στη Ρουμανία στο τέλος. Να βρούμε ντίτσιρι μέσα στις στράτες. Με τις μάσκες μας όμως. Έτσι. Για να τηρούμε τα μέτρα. Άλλος που να έχει μια θετική άποψη. Δεν έχουμε σωτηρία. Η κατάσταση κάνει την αηδία.
καεύτομα πρέπει να βρούμε να κάνουμε rapid test, τριπούντες μούτες μας. Ένα χρόνο που ήρθε ο ιός, τίποτε δεν άλλαξε. Μόλις περιέγραψε τη ζωή μας ο φίλος μας, κατάσταση είναι αηδία, βρούμε να κάνουμε rapid test, τριπούντες μούτες μας, ούλα μια ταλαιπωρία. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και τι έχει να πει ο Υπουργός Παιδείας με τούτα ούλα που συμβαίνουν στα σχολεία μας. Ξέρετε γιατί τρίτη. Ολόκληρο το γυμνάσιο από τον Δεκέμβριο. Σας χάνουμε, κύριε. Χάνετε η σύνδεση. Όταν φύγαμε για τις διακοπές. Μας ακούτε? Όταν λέω ότι από τον Δεκέμβριο, εγώ σας ακούω κανονικά. Πάμε, πάμε, ναι. Αποκαταστήθηκα. Χάνουμε τον κύριο Προδρόμου. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το Skype. Μας ακούτε, κύριε Προδρόμου? Το σίγμα έπαθε ρίκ. Αν και μεταξύ μας, και να που λέει ο πρόδρομος, βγάλουν παραπάνω νόημα να μ' αντακούεις έτσι, διακεκομμένα, παρά να μιλά κανονικά. Έτσι. Πάμε στην επόμενη σύνδεση του μεσημεριανού του σίγμα, να δούμε μπερκή κουτσίσουν τίποτε. Συγκεκριμένα η... Δώστε μας μερικούς αριθμούς, κύριε Πέτρου. Λίγαμε γέφυ, να δούμε πώς είναι η ζημιά. Και να μας, πείτε κιόλας, αν θέλετε, χαμηλώστε και, τη σελίδα σας για να σας βλέπουμε. Θα μας παίζει ο Λουίς Πατσαλίδης πάλι με αυτά που κάνω. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ναι, τόσο σε πειράξε. Πάλε φταίξα εγώ. Περίμενε, εσύ είσαι άλλα χειρότερα από το Μιχαλάρο. Με βιάζεστε. Περιμένετε να δείτε. Σε πενταμερούς, να δούμε τι θα βγει. Πάμε αμέσως στο Γιώργο Τάτη, ο οποίος βρίσκεται στο συνεδριακό κέντρο όπου συνεδριάζει η Ολομέλεια, να μας ενημερώσει, Γιώργο. Άντε πάλι. Ρε πάντα που γίνεις και ζουλί, γρεύκουν την πένα μες στο σάκο του σιω. Και δεν έχει ποτέ πένα τζαμ. Εκτός αν ο Μιχάλαρος γρεύκε και ένα πιστόλι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως ήταν τσάσυχισμένο στην εκπομπή. Πάμε πολιτική συζήτηση. Πάμε να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι. Χάρης Γεωργιάδης. Χάρης Γεωργιάδης. Εντάξει, μου ιδέα τη σας είναι. Πολύ θα το ήθελα να είχα δει. Νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία, κύριε Γεωργιάδη, γι' αυτό. Σας το είπατε συγχυσμένος. Είπε το Χάρη Γεωργιάδη, Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, έναν όνομα, 10 εκατοστά αυτή διαφορά. Πάλε καλά που είναι Τσιρίλαν όπως τον Άδων είναι ο Χάρης. Κοντά έπεσε πάντως. Ευτυχώς που είπε την Ελένη Θεοχάρους την κυρία Έλεν Τζένερες. Διότι δεν θα το άντεχα. Σας ερώτησα, περάσετε καλά την περασμένη εβδομάδα που ανοίξαν οι ταβέρνες, σωνοστήγεται εδώ και του Φαϊούς άψεν. Εγώ πάντως επέρασα έτσι που ένα και 3-4 εστιατόρια και έφα. Ναι, χωρίς να λυκνιστώ. Ναι, ήμουν καθόλου ανώμημος. Γι' αυτό στείλαμε τον Παναή μας έξω με τη στήριξη της Ισομάτα από την εταιρεία Χαζιάννης για να πάρει έτσι μια γεύση για το πώς υποδέχθηκε ο κόσμος το άνοιγμα των χώρων εστίασης και αν μπορέσαν να φάνε χωρίς να λυκνιστούν. Την περασμένη εβδομάδα άνοιξε η εστίαση. Την τιμήσαμε? Όχι. Ούτε έναν καφέ, έναν μπαρ εστιατόριο, κάτι? Όχι, και παρακαλώ να πιω έναν καφέ, ας είναι και 10 ευρώ. Δεν επρόλαβα. Ένας άνθρωπος να την πάρει έναν καφέ, να σας πάρει κάποιος για όλο μας. Να πάρει να λυκνιστούμε τουλάχιστον. Απαγορεύεται το λυκνίσμα. Τσακ. Λυκνίζω με σπίτι και σπάζει ο δικό μου τα πιάτα, είμαστε εντάξει. Κατάλαβες, μερακλώς το σπίτι σας, δεν είναι κουβέντα, σπάζει ο πλάσμα. Ακόμα ένι βραχρόνο από έξω. Ακόμα τίποτε. Ακόμα τίποτε. Να πάει να λυκνιστούμε όμως. Να με σωστούμε να ακούμε. Αφού απαγορεύεται. Να μόνο να κάνουμε. Άρα σηκημέ. Ας ζούμε το κορμί μας. Ωραία φίλε, λυκνίζουμε μόνο στα γυμναστήρια, εγκλειστά τώρα επομένως. Πού είσαι ρε, σύμφισο πηδιοκάμπτης. Σε καφετέρια. Σε καφετέρια, άρα δεν λυκνιστήκαμε. Όχι. Ούτε θα λυκνιστούμε. Προς τον παρόν όχι. Όσο μπορέσαμε. Α, βγήκαμε έξω τότε. Βγήκαμε, αλλά... Δεν λυκνιστήκαμε. Α, όχι, μην λυκνιστούμε. Να λυκνιστούμε. Σπάσουν τα τραπέζια, θέλεις. Προσπαθήσαμε. Δηλαδή, καφέ, ποτό, φαΐ. Αν βρίσκαμε κράτηση, μπορεί να πιέναμε. Και τούτο, έτσι, οι ώρες είναι κρατήσεις. Καλό, λοιπόν, να λυκνιστούμε, να πιέμε τουλάχιστον. Όχι. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται το λυκνίσμα. Γενικά όμως, και λυκνιζόμαστε, δεν δρώναμε να λυκνιστούμε. Θα μπορούσαμε. Για μου, ρε φίλε, να πεθυμίσω, εντός το πεθυμίσα να πιέναμε, έτσι, να πιέναμε να λυκνιστούμε. Λέει, αφήστε μα. Εγώ επέθυμισα να λυκνιστούμε. Αφήστε μα, το λατινικό μου, το κάνουμε υπέροχα. Το ένα κάτι τη βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ, σα καλά. Ήστερα αγάπησε το λατινικό που το κάνει υπέροχα, εντάξει. Πάντως συγχυσμένοι είναι και οι θαμώνες στους καφενέδες, αφού μετά το άνοιγμα των χώρων εστίασης δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να με φαν πρόστιμο. Το πρωινό μας ήρθαμε εδώ, ήπιαμε τον καφέ μας, μετά από 3 μήνες, πάρα πολλές δυσκολίες, είμαστε συνέχεια στα σπίτια. Μάλιστα, μας κουάνε όμως πρέπει να βάλουμε πάνω να φάμε πρόστιμο.
Τη μάσκα τώρα ή πια καφέ. Να έχω μάσκα και καφέ, έγινε. Μα είδα παράγγειλε και δεύτερο, πρέπει να σα έρθει. Και δεύτερο καφέ, διότι αργήσαμε να πούμε και πίνουμε πολλού τώρα. Να πάει έστω ήταν τα νεύρα του έτσι. Έτσι ακρίσαν τα πλάσματα ρε κουμπάρε. Άιστε τον άνθρωπο να πιω καφέ, το έχει δίκιο. Πώς θα ρουφήσεις τον Κυπριακό σαν φορείς τη μάσκα. Εκτός και να το κάνεις φίλτρο. Επίεν ο άνθρωπος μετά από τρεις μήνες να πιει έναν καφέ και να τον κάνει να τον ευκάλει από τη μούτη του, του τη Μαρία μας. Πάντως συγχυσμένη με τα διατάγματα είναι και η ιδιοκτήτρια του καφενείου. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι διότι ήρθαμε να κανονίσαμε τα όλα, βάλαμε τα τραπέζια μας, τις καρέκλες μας, όλα. Τώρα λένε ότι να μην είναι στιγασμένο, αλλά αφού είμαστε όλοι ανοιχτοί. Ανοιχτοί γύρω-γύρω, εδώ έχουμε, ήταν είναι κλειστό και σκέφτομαι. Ήρθαν η πελατεία μας το πρωί, κρυώναν, έξερουμε να το ανοίξουμε, να πέκει, να μην το ανοίξουμε, να έχει τρεις πλευρές, έχουμε τη μια πλευρά εδώ, έχουμε ένα πεκί όλων ανοιχτών, πού να τους βάλουμε, στο δρόμο. Ναι, πού να τους βάλει, κυρία Κέτη. Πού να τους βάλει, είμαστε στην νήσια της. Όχι, άνοιξε μποζί, άνοιξε μποδά. Στο τέλος να πρέπει να κάνει τον καφέ, είναι κάπριο για να με φάει πρόστιμο. Εν τω μεταξύ, οι πελάτες κάθονται, δηλαδή, φρόνιμοι με τις μάσκες τους. Δεν φαίνεται καθόλου ότι τις φορούν με το ζόρι επειδή τους δείχνει τηλεόραση. Εν τω μεταξύ, το παραλήρημα της κυρίας και της συνεχίζεται. Είναι βεράντα μεγάλα, μεγάλες βεράντες. Οπότε είσαστε λίγο μπερδεμένοι. Ναι, είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Πάει και βαστούτον που έρχονται το πρωί να κάτσουν εδώ. Αέρα αν έχουμε πολύ, αν έχουμε κάτι που να πούμε. Ένα εμπόδιο για εμείς, δεν ξέρουμε. Είμαστε μπερδεμένοι με αυτήν την υπόθεση. Είναι εντάξει να τη σηκώσουμε τη μια πλευρά, δεν ξέρουμε. Δύσκολο δηλαδή. Να τη σηκώσουμε τη μια πλευρά, να το αφήσουμε. Μαρία, καλύτερα να ανοίξει. Εντάξει, συμφωνώ. Έχουμε ένα αέρα πολύ, είναι ο δρόμος εδώ. Εδώ είναι ο δρόμος. Έξαλλη. Έξαλλη. Μάσετε ζυφτωσία, Αντρονίκου, ρε κουμπά. Έτοιμη να πιέτε στράτες η κυρία Κέτη, βουρά την Ανδρονίκου πίσω. Τραβά την που το σέρι να έλα άλλα λίτης. Μα αφού και τούτοι εσυχήσαν τον κόσμο, ρε κουμπάρε με τα μέτρα. Και δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Τέλος πάντων, να ανοίξουν τους μουσαμάες η κυρία Κέτη, να μην τους ανοίξει. Κάποιος να μας πει υπεύθυνα τι πρέπει να γίνει. Βασικά, ναι, Μαρία, καλύτερα λέει, να ανοίξει, λέει, να ανοίξει, γιατί... να ανοίξει εκεί τη μία πλευρά κανονικά, γιατί πρέπει να είναι και τρεις πλευρές ανοιχτές. Και κουβερτούλες, Μαρία μου, αυτό με τις κουβερτούλες νομίζω. Ναι. Να κάθονται τα πλάσματα με την κουβερτούλα και να τρώνε το μαχαλεπίντος. Άλλη ωραία λύση είναι να κάνουν μία στίβη με καρέκλες και τραπέζια μέσα στη μέση της βεράντας και να δάψουν φωτιά. Και να κάθονται γυρώνει πελάτες να βράσουν. Πάντως η κυρία Κέτη είναι πάρα πολλά περήφανη για τις βεράντες της. Είναι μπερδεμένος, μου λέει, είχαμε... Διότι είναι μεγάλες βεράντες, έχουμε πάρα πολύ αέρα. Εδώ είναι μεγάλο, πολλά το καφενείο μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πιάνει τις πάντες όλες από όλο το οκτήριο. Οπότε είσαστε λίγο μπερδεμένοι. Ναι, είμαστε μια χαρά έτσι, δεν θέλουμε παραπάνω. Μάλιστα. Μια χαρά και η πελατεία μας ευχαριστημένη, ήταν όλοι σήμερα γελαστοί όλοι. Μια χαρά! Το καφενείο μας είναι τεράστιο, πιάνει όλο το τετράγωνο, είναι βάερο ρεβίλιο με μεγάλες βεράντες. Αν δεν χωμίσει το σπίτι σου, είναι το μπουλαρού. Πάντως, αν ξανακλείσουν τους καφενέδες, μπορεί να δουλέψει άνετα και σαν μεσήτρια. Πούλησε μας τον καλά τον καφενέδι, γιατί θέλω να πάω. Πού είναι, παιδιά, πέτε μου, παπουάνο, πού είναι, αφιένου, να πάμε. Πριν πάμε να αφιένου, όμως, να το συνδυάσουμε με αυτό. Πάμε όμως και σε άλλες καφετέριες να δούμε πώς πάει με το πράγμα. Είσαι κίνηση? Πολύ συντηρητική η κίνηση. Η εισοχή των πελατών είναι περισσότερο έτσι χαμηλή. Οι ουρές στα τεστ είναι περισσότερο από ό,τι στην καφετέρια. Περιμέναμε, αναμέναμε περισσότερη προσέλευση, αλλά δυστυχώς όχι. Ο κόσμος είναι μαζεμένος. Βλέπουμε ότι ο κόσμος εδώ έρχεται περισσότερο, παίρνει τον καφέ του και φεύγει. Ναι, ναι. Είναι περισσότερο να πάρει τον καφέ στα 15 λεπτά που περιμένει για τα αποτελέσματα. Καταλάβαινε να μου γίνεται.
Πάνε κάνουν rapid test για να δω αν έχουν κορονοϊό. Και όσοι ρωτάνε καρτερούν να βγει το αποτέλεσμα, φακού γυρού να αποσκολιστούν πέθηκε. Πα στα καφέ, στην τράπεζα, στον μπακάλι, ούτε πω έχει τσάρ να βγουν θετική για να κολλήσουν όλη την Κύπρο. Α πάω να πιω τον καφέ μου για να έρθω σε επαφή με 200 πλάσματα. Όσοι ρωτάνε καρτερό να μου πούν αν έχω τον κολλητικό ιό. Πολλά λογικό. Πάντω στι ζωντανέ συνδέσει οι δημοσιογράφοι μα έχουν και τα τυχερά του. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνει τα εμπόλια του, πρέπει να τα κάνει, διότι είναι ουσιαστικό. Άμα γίνουν τα εμπόλια όλα, να δείξει. Τον το πράγμα πρέπει να το χτυπήσετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Κατάλαβες. Και θα έρχεστε να συνεχίσετε να πίνετε τον καφέ σας εδώ καθημερινά για να βλέπετε τον κόσμο. Καθημερινά. Θα σας κεράσουμε ένα ποτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελε να την κεράσει και ποτό ο κύριος στην όλη μας. Ούτε πρόσεξε ότι κράτη μικρόφωνο του Αλφα και δείχνει ως ζωντανά η τηλεόραση. Ήθελε να κάτσουν για μένα, να πιούν τον καφέ τους και να πούν τα νέα τους. Να φύγουν όμως στις καφετέριες, πάμε στον Ονούφριο, ο οποίος είναι έξαλλος που απαγορεύσαν το χώρο στους χώρους εστίασης και μάλιστα προτείνει που μόνος τους άλλες λύσεις. Μπορεί να πει κάποιος ότι γιατί να μην βάλουμε και οροφή στον αριθμό των αλκοολούχων ποτών που θα σερβιριστούν, παραδείγματος χάρη, γιατί μπορεί εκεί, ξέρετε, με το αλκοόλ, χαλαρώνεις, κάποιοι γίνονται πιο θερμοί, να έρθουν κοντά, να αγκαλιαστούν κτλ. Ανάλυσε μας όλη τη διαδικασία, Ανούφριος. Μπορεί να πιούν παραπάνω, να γίνουν πιο θερμοί, να έρθουν πιο κοντά, να αγκαλιαστούν, να ανταλλάξουν τηλέφωνα, να στείλουν μήνυμα ένας του άλλου για να βγουν ραντεβού. Μετά το ραντεβού να πάνε ο ένας έσω του άλλου, να κάτσουν στον καναπέ, να δουν ταινία. Και μετά, τυρί τάχτα. Έτσι. Να λυκνιστούν ελεύθερα. Έκαμε ένα ολοάκερο σενάριο μέσα στο νου του. Έχει δίκιο όμως, με το ίδιο σκεπτικό, μπορεί να μας πούν να πίνουμε ο καθένας που έναν ποτό, διότι αν κατεβάσεις μία μπότσα νουίσκι μόνος σου, λυκνίζεσαι και με Μπετόβεν. Με ξεσηκωτική μουσική θέλεις, με τίποτε. Εντάξει, εμάθαμε τα μουσική παίζουν στα κέντρα. Τώρα εσείς τι γνωρίζετε όσον αφορά τη μουσική. Εμείς εδώ ακούμε τώρα ρεμπέτικα τραγούδια να είναι στα ηχεία σας. Τώρα, αυτά θεωρούνται, είναι στο πλαίσιο μάλλον της μουσικής που δεν ξεσηκώνει τους πολίτες. Σας έχει διευκρινιστεί αυτός ο τομέας που πάλι ξεσηκώνει αντιδράσεις. Τώρα αυτό είναι για να παιχτούμε. Δηλαδή, τι σημαίνει να ξεσηκώνομαι και να μην ξεσηκώνομαι. Εγώ μπορώ να ακούω το τελευταίο βράδυ μου. Είναι ακούω το κελί 33, γιατί είμαστε σε κελί τώρα εμείς όλοι μας. Σε κελί και νοητικό και οικονομικό. Και να ακούω το κλείτε 33. Μπορώ να ακούω Σινάτρα, μου αρέσει Σινάτρα. Stranges in the night. Μπορώ να τα ακούω. Θέλει να ακούει Σινάτρα, σιωρ. Να όλα πορτάρετε. Λυκνίζετε με ό,τι θέλει να ζω, κύριο Αρκασμό. Πάντως, τούτη συζήτηση προκαλεί απορίες και στον Ονούφριο. Δηλαδή είναι λίγο θολά όλα αυτά, δεν είναι πολύ λέξη. Λυκνίζετε στο Σινάτρα, ο κύριο Σάγκη. Τι σημαίνει στον χώρο το δικό μου, είμαστε εξωτερικό χώρο. Έχουμε επαρκή. Δηλαδή με Σινάτρα λυκνίζεστε, δηλαδή πώ μπορεί αυτό να ξεκαθαριστεί, γιατί θα έχετε και τον ρόλο του αστυνομικού στο ίδιο σας το μαχαζί, κύριε Σιαπόπουλο. Να μας το πούνε αυτοί οι ίδιοι. Τι μουσική μπορούμε να ακούμε. Να ακούμε Σινάτρα, να ακούμε Κατζατζίδη, να ακούμε. Εντάξει, δεν είμαι ξεφτελιά, το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Να μην υπάρχει χορός. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά από εκεί και πέρα. Ίσως αυτόν εστιάζεται στην ένταση της μουσικής η οποία θα είναι σε κάθε μαχαζί. Θεωρώ ότι εστιάζουμε στο χορό, το οποίο στο παρόν στάδιο το θεωρούμε φυσιολογικό, να μην υπάρχει χορός. Αλλά μπορεί να πάει κάποιος να μην διασκεδάσει, να ακούσει background μουσική, να απολαύσει τη μουσική του. Εσύ βγήκε ο άνθρωπος. Πετούν τα πάντσοφα μέτρα που ευκάλαν, δεν έχει κανένα ιδέα τι πρέπει να κάνουν. Κάθονται πάνω από το στερεοφωνικό και μόλις μπει κανένα τραγούδι με ένα κομπίτ, μπορούν να το αλλάξουν. Βάστε σε όρτο συνειδητή Μποφίλιου, να κόφουν φλέβαν οι πελάτε, να πάει πάσα κάτω. Πάντως απορίες για τη μουσική έχει και η Σταυριανή στο ΡΙΚ. Πάντως, είναι καλή ερώτηση μου στην αστυνομία. Πώς θα κρίνει ότι η μουσική ξεσηκώνει, ανάλογα με το γούστο του αστυνομικού, αν του αρέσκουν τα τσιφτετέγια, αν του αρέσκει. Θα κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί είναι πολύ άσχημη κατάσταση, πρέπει να πούμε. Αν είναι τσιφτετέλια, τότε οπωσδήποτε θα ενθουσιαστεί ο κόσμος. Πρέπει, θεωρώ, να είναι μια απαλή μουσική, ελαφρά μουσική, που να μπορείς να μιλάεις κιόλας. Ναι, να είναι έτσι jazz. Jazz. Ναι. Να ρουφάς το κρέας που πες στον κόκκαλο του αυτού και μου πεις να παίζει jazz. Ό,τι πρέπει, Ο Καραγιάννης πάντως μόνο με το τσιφτετέλι έχει πρόβλημα. Μπορεί να παίζει οτιδήποτε άλλο, φτάνει να χαμηλή ένταση που να μπορείς να μιλάς κιόλας. Που την άλλη, αν είσαι επαφή της και μιλάς τραγουδιστά, πρόσεχε, μπορεί να σε γράψουν. Ό,τι να είναι, παιδιά. Πάντως το Ρίγκ είχαν και τούτη την εβδομάδα προβλήματα με τις συνδέσεις τους. Θωμάς Παπαϊωάννου, καλημέρα.
Η Θωμάης μας ακούει? Τη χάσαμε την Θωμαϊδά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη Γαλλία, μέχρι να επικοινωνήσουμε ξανά με την Θωμαϊδά... Σιγά με κάτι σε καρτερά, ποτέ να καταφέρουν να ενωθούμε τη Θωμαϊδά. Είπε μα μόνη στην είδηση για να ξυπερτεύει. Εν κάτι τέτοια από τις κάμνων και συγχύζουμαστε. Εσύ ξέχασες καμιά φορά να στείλεις μήνυμα? Βεβαίως, έχω ξεχάσει, αλλά στα μέσα της διαδρομής έστειλα. Ναι, αλλά σε ποια η αστυνομία παίρνεις το πρόστιμο, γιατί πληρώ. Κοιτάζουν και την ώρα. Μα. Εγώ πήγα Λάρνακα και ξέχασα να στείλω μήνυμα. Και το θυμήθηκα στην επιστροφή. Με αυτή τη μαρτυρία μας δημόσια. Το είπα δημόσια, πρέπει να με γράψουν. Και την παραδοχή μας. Ω Παναγία μου, τώρα το σκέφτηκα. Έφαστη. Εγλίδωσε το πρόστιμο που πει Λάρνακα και θα τη γράψω τώρα από την τηλεόραση. Παίξε με λόρε Σταύρη μου, αν και να αυτοκαρφώνεσαι. Είπε το ούλου του κόσμου ότι είναι στη μήνυμα και γύριζε ανέμελη στη Λάρνακα. Είδε τι παθαίνει κανένα φράμα, νιώθει υπερβολικά άνετο στην εκπομπή σου. Πάντω, τούτη άνεση φκένει και όποτε μιλάμε τη Σωτηρούλα. Αφού πλέον οι συνδέσει του είναι σαν να μιλούν μεταξύ του στο τηλέφωνο που έσω του. Σωτηρούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Εσεί στηρίζετε τα μέτρα, εμεί στηρούμε τα μέτρα. Άλλοι δεν τηρούν τα μέτρα. Κοίταξε, φτάσαμε... η Χρήσο Σωτηρούλα είναι συμμαθήτριά μου από το Λύκειο. Και είμαστε μια παρέα, όλοι οι τάξη περίπου, που συναντιόμασταν τουλάχιστον μια-δυο φορές το μήνα. Έχουμε να συναντηθούμε, τι να σου λέω τώρα. Τι και πόσο λέω... μάλλον με ανθρώπους ακόμα πιο κοντινούς. Λόγω ακριβώς είναι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι και αυτοί είναι από τους καλύτερους μου φίλους. Δεν έχω. Ωραία. Ναι. Είναι ωραία να κρατούνται φίλοι. Ναι, εγώ κράτησα αυτούς τους φίλους. Και δεσμοί και σχέσεις. Ναι. Και εμείς κάνουμε reunion τώρα, εντάξει. Ναι. Μην ρωτήσετε πόσα χρόνια. Εντάξει, κορί, ξέχασε το. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε Σωτηρούλα. Κάμου γίνεται. Τίποτε, λαλούν τα νέα του κανονικά. Έλα, κορί, μου γίνεται. Πώ πάμε. Είπα σου γιατί χρήσαν τη συμμαχητρία μου. Ήδη ελέησαν. Χαλό, κορούδε, θεωρούμε εσά. Πάμε στην επόμενη σύνδεση. Είναι όπου ένα κύριο δεν είναι καθόλου χαρούμενο που δεν το δείχνουν σε βίντεο την ώρα που μιλά. Καλημέρα, κύριε Αλεξάνδρου. Καλημέρα. Καλημέρα. Και τον κύριο Πέτρο Φιλίππου, υποψήφιο τη Δημοκρατική Παράταξη. Καλημέρα σα. Δεν ακούμε τον κύριο Φιλίππου, δυστυχώ. Ωραία, σας ακούμε πολύ. Σας ακούμε πολύ, κύριε. Σας ακούμε καλά. Δεν έχω εικόνα. Ναι. Σταυριανή. Ναι, ναι, σας ακούω όμως, κύριε Αλεξάνδρου. Σας ακούμε όμως. Δεν θα είναι με εικόνα που θα μιλήσουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Η τεχνική είναι που χειρίζονται αυτά τα ζητήματα. Τι να σας πω, κύριε Αλεξάνδρου, που βλέπουμε όμως την υπέροχη φωτογραφία σας. Εντάξει. Εγκαλώ πια τον Ισταυριανή, υπέρ και τον Καλάρη. Μα θα με δείχνετε μετά, γιατί. Το άλλο δείχνετε το. Μα γιατί με βάλετε σε φωτογραφία. Α, εξάλλως. Ενώ μη ζωή, άμα μιλάς από το τηλέφωνο, με κάποιο μαγικό τρόπο μπορεί ο άλλος να θωρίζει τη φάτσα σου. Ενώ έτσι που δουλεύει η κυρία Αλεξάνδρου με τεχνολογία, για να σε δείχνει πρέπει να πιέσει που Skype. Πάμε όμως και στον Νικήτα μας, να δούμε αν είχε κάποιον τεχνικό πρόβλημα αυτήν την εβδομάδα. Πάμε στον επεμβατικό καρδιολόγο, τον κύριο Γεωργίου. Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Άλλη μία προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε στη Λάρνακα και επιστρέφουμε στον γιατρό σε λίγο. Πάει ο γιατρός, τίποτε. Ούτε ως αύριο δεν θα καταφέρουν να συνεννοηθούν. Ας συνεχιστεί ούτε η κατάσταση, προβλέπω ο Νικήτας να συνεννοείται με τους καλεσμένους με παντομήμα. Ας πάρει τον Ιάσονο, τσάμα, κάθεται δίπλα, παράθυρο. Πάντως, ό,τι θα συμβαίνει, ο Νικήτας δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του. Πάμε να δούμε με το χαλούμι τι γίνεται. Το συζητάμε αυτό το θέμα δεκαετίες. Κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Ήμουν μικρός, άσπρισαν τα μαλλιά μου και ακόμη συζητάμε για το χαλούμι. Εμένα έχουν πέσει. Σας έχουν πέσει. Ακόμη χειρότερα και τα πράγματα. Δεν το άντεξε ο Νικήτας στο αστείο του. Εφήρθηκε μου το γέλιο. Ασπρίσαν τα μαλλιά τους, ακόμα μάχονται να κατοχυρώσουν το χαλούμι. Είδατε όμως τι χαριτωμένα που τα λέει ο Νικήτας μας. Πρέπει να είσαι όρεξη την ημέρα, διότι σε ολόκληρη την εκπομπή, όση ώρα διεύκησε, έκαμε stand-up. Αντωνίου, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Κυριακού. Ευτυχώς που δεν σας βγάλαμε την Παρασκευή και άνοιξαν οι χώροι εστίασης.
Σπάσαμε την κατάρα, κύριε Κυριακού. Τελικά δεν είμαι εγώ μου σου πέτης, αλλά εσείς. Κάποιος εκ των δύο. Ή ο συνδυασμός. Ήμουν εδώ την Παρασκευή, όλα καλά, άνοιξαν όλα. Τσακώνε μου καλεσμένο του ποιος είναι ο πιο μου σου πέτης. Μένα χωνες εν γίδα μου, ο καλεσμένος σου μια χαρά είναι. Ένα λού που δουλεύουν οι συνδέσεις του και μιλείς και να θωρείς το κενό έναν κάρτο. Ονόματα δεν θα πω, δεν θα πω. Θέλω να πάμε όμως στον αγαπημένο μας pissed off βουλευτή, Ζαχαρία Αγγουλία, ο οποίος είναι έξαλλος με τις εκποίησεις ακινήτων και διά παραδείγματα για το πώς λειτουργούσε ως τώρα το σύστημα. Να προπληρώναν διαφημίσεις εκατομμυρίων στα μέσα, για να μην τους κάνουν κριτική. Προπληρώνε, σε παρακαλώ. Δηλαδή, η κυρία αγαπητού, ο κύριος Κουλίας, ας πούμε, είναι στην εντατική και του λένε σε δύο μέρες είναι να πεθάνει ο κύριος Κουλίας και οι συγγενείς του Κουλία και αυτοί που έχουν τη διαχείριση του Βαλαντίου του επαναγγείλαν του από το, ο Νίκο Αρμάρη 25 κουστούμια 100.000 το ένα. Μα τι ωραίο και καθόλου μακάβριο παράδειγμα μας εδώ και ο Κουλίας για τη διασπάθηση χρήματος. Σαν να πεθανίσκω σε δύο μέρες, στους συγγενείς μου αγοράζουν μου 25 κουστούμια Αρμάνη 100.000 ευρώ. Οι άλλοι εντωμεταξύ έχουν ιδέα να που βρίσκεται. Απλά κάθονται αμέσως στο παράθυρο και ακούν τον Κουλία να λέει ότι είναι τύπο θάνατος με κουστούμι Αρμάνι. Πάντως ο Κουλίας είναι θυμωμένος και με τον Μαυρίδη, διότι έφυγε από την Επιτροπή της Βουλής χωρίς να το πει κανενού. Λοιπόν, κυρία Μαυρίδη, εσείς την ερχόμενη Πέμπτη θα είσαστε παρόν στην Επιτροπή που θα συνεχίσει να συζητά το θέμα, γιατί πραγματικά θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Απλά θα απαγορέψω να μπαίνω βγαίνω. Θα μπει και θα μείνει να του πει. Θα σ' ακούει. Να το πεις να μπει σε ένα μήνυ. Θα μπαίνω φκένι. Δεν κατάλαβε ο Κουλίας ότι ήταν τζαμέο Μαυρίδη στη γραμμή. Και μπορεί να του το πει απευθείας. Έβαλε την αγαπητού διάμεσο λαβητή. Τώρα δούμε τι δικαιολογία θα πει ο Μαυρίδης για να καλάρει τον Κουλία. Είχα τον υπολογιστή μου εκεί. Είχα το σάντουιτς μου και το φρούτο μου. Και επειδή αυτά εγώ τα μοιράζομαι με τον κύριο Γιωργάλα, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο κύριος Γιωργάλας, ότι τα μοιραζόμαστε μαζί, δεν μπορούσα να μην το κάνω χθες. Έτσι, Μιχαλή, πες του το λεφτή. Συγγνώμη, ένα λεπτό, έχετε έναν υπολογιστή και το μοιράζεστε. Ένα λεπτό, κύριε Κουλία μου. Έχετε έναν υπολογιστή και το μοιράζεστε. Έχει δικό του υπολογιστή, αλλά σάντουιτς, παίρνω εγώ. Τι αντιλαλού. Γιατί ο Γιωργάλας τρώει το μισό σάντουιτς του Μαυρίδη. Γιατί δεν παίρνει ο Γιωργάλα ζυγόν του και τρώει το του Μαυρίδη. Δεν κουμπάρε. Θυμίζει που είστε στο δημοτικό, και φτιάχναμε διάλειμμα, και ξύανε η μάμα μα να μα δώσει λεφτά, και εγώ φτιάχνω ο κολλητό μα λίγο σάντουι που δικό του. Καλά, εγώ έχω φτιάχνει λίγο σάντουι που το δικό του και τρώει. Πάντω κάτι μου λέει ότι με τούτη τη δικαιολογία ο Κουλίας να νευριάσει ακόμα πια, παραπάνω. Και το μοιράζομαι με τον Μιχάλη. Το φρούτο το μοιράζομαι με τον Μιχάλη. Καλά, πού είναι το κακό. Και έρχεται ο κύριος Κουλίας τώρα και μου λέει: Παίρνω, βγαίνω. Αφού δεν είχα άλλη επιλογή. Έπρεπε να φάει το σάντουιτς, κύριε Κουλία. Να προδώσω το φίλο μου, τον Μιχάλη. Μιχάλη, μου πες του κύριου Κουλία. Είναι ο διπλανός μου, Μάριος. Αχ, παραγγελία μου. Καλά έκανε παιδί, γιατί δεν το φοβάσαι, τον Κουλία. Φεύγει με λίγα λόγια ο Μαυρίδης, κρυφά από τη συνεδρία, για να πάει να δω και το μισό σάντουιτς του του Γιωργάλα. Μάνα μου, ρε. Ελπίζω με εβδομάδας να μην ρεσούμε μπόξο από τη Βουλή, να θέλουμε τον Μαυρίδη με τον Γιωργάλα να παίζουν τάπετσα μπόξο. Συγγνώμη, ρε, Βουλή του, ότι όχισα τον τέταρτο δημοτικό, όλα κατάμνας. Πάντως η συζήτηση για το σάντουιτς συνεχίστηκε και στην υπόλοιπη ημέρα, θέλω να σας πω. Μακάρι τα ζητήματα να μπορούσαν να προχωρήσουν, γιατί εμείς οι τρεις, οι φίλοι εδώ, θέλαμε να... Τρώτε μαζί και το σταφύλι, οι σάντουιτς μοιράζεστε μόνο με τον κύριο Μαυρίδη, κύριε Γιώργα. Μόνο με τον κύριο Μαυρίδη, που είναι σίγουρη αξία. Εγώ ευτυχώς το αρνούμε πάντα. Πάντως, συγγνώμη, να κάνουμε λίγο αστείο, κύριε Γιωργάλα, έμεινε η απορία στο Παγκύπριο. Είναι δικό του το σάντουιτς, το ετοιμάζει και το τρώτε μαζί. Στα... Έτσι, ναι, θα αποκαλύψω κάτι, ότι το σάντουιτς το τρώει μόνος του ο κύριος Μαυρίδης. Μοιραζόμαστε το πορτοκάλι και μία μπανάνα. Μάλιστα. Εντάξει, τελικά είναι του κόφτει το σάντουιτς που το σάντουιτς του Μαυρίδης, μόνο μία μπανάνα του διάζει μισό πορτοκάλι. Λογικά μετά τρώνε και από έναν αυκόν έκπληξη και συναρπολογούν το παιχνιδάκι πας στο θράνιο τους.
Όση ώρα στο βήμα μιλάω κουλίας. Εγώ πάντως έχω απορία, μάντως. Ο Μαυρίδης λαλεί διά του Γιωργάλα το μισό του σάντουις. Ο Γιωργάλα λαλεί ότι μόνο μπανάνα του διά. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Παιδιά, σας παρακαλώ, πιάστε μου τον Μαυρίδη τηλέφωνο να μου λύσει την απορία. Έχουμε τον κύριο Μαυρίδη. Ναι. Ναι, παρακαλώ, κύριος Μαυρίδης. Κύριε Μαυρίδη, από το Louis Night Show Sandwich Edition. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχουμε μία αναπορία και εγώ και το Παγκύπριο. Τι βάλετε μες στο σάντουιτς που μοιράζεστε με τον κύριο Γιωργάλα, κύριε Μαυρίδη? Βάζω τυρί, ναι, αυγό και γαλοπούλα. Κύριε Μαυρίδη, γιατί δεν παίρνετε και ένα σάντουιτς του κύριου Κουλία να μένει εσύ παραπάνω? Διότι ο κύριος Κουλίας δεν θέλει να το τρώει. Δεν τρώει σάντουις. Να μου τρώει, πείτε αν τη σάχνεις. Του πρόσφερα και αυτού σάντουις, αλλά δεν το πήρε. Του πρόσφερα από τον Κάλλιν, δεν το πήρε. Δεν θέλει τίποτα από εμένα. Ο κύριος Κουλίας τρώει κοτόπουλα από ψησταριά μόνο. Θα του πάρω ένα κοτόπουλο από την ψησταριά την επόμενη φορά, να το θυμάστε. Επίσης, οι πληροφορίες μου λένε ότι πάνω στα έδρανα ζαμέ, πάντα, άμα είσαστε εσείς, είναι γεμάτο με το φύλλα μαντορινιού και πορτοκαλιού. Είναι αλήθεια οι πληροφορίες μου? Ναι, αλλά, ναι, αλλά μετά τα πετάω στον Καλαθό. Ναι, εντάξει. Έτσι, ο κύριος Περδίκης να με σε διά, σε βάλει αδάκος τον Πομπηγήσης. Ο κύριος Περδίκης μία πορτοκαλιά. Έκαμε σου παρατήρηση ο κύριος Περδίκης? Όχι, τους προσφέρω όλους γύρω-γύρω για να μην έχουν παράπονο. Γιατί τελικά εγώ τρώω τον λιγότερο. Κύριε, τη μάσκα να μάθετε να τη βάλετε, φαντάζομαι. Ένα κύριε Μαυρίδη μου, που τότε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν. Οπωσδήποτε τη βάζω τη μάσκα μου κανονικά. Κάποτε πέφτει, τι να κάνουμε. Εντάξει, να τη σηκώνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, είδες, τον Κουλίαν ήβραμε το. Όχι. Δοκιμάστε μέχρι και μας απαντήσει. Ναι, να σου μιλήσω για Κουλία. Θα σας πω ότι ευκήγε καλεσμένος και στο ΡΙΚ, αλλά ήταν καθόλου συνεργάσιμος. Καθόλου. Συμβούλιο των αρχηγών των κομμάτων στην Βουλή, στη σύσκεψη, για να δημοσιευτούν ακριβώς την ίδια απάτη. Τώρα, αυτοί που διαφωνούν με τη δημοσιοποίηση, ενώ στη λίστα Γιωκάζου είχαν άλλη θέση, αυτό να το εξηγήσουν ήδη στον κόσμο. Εμείς έχουμε την ίδια ακριβώς θέση. Θέλω να ολοκληρώσω με το εξής. Κυρία Οχανίδου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με δυσκολεύετε πάρα πολύ πραγματικά. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Ευχαρίστησε σε 30 φορές, κυρία Οχανίδου μου. Τούτο που οι παρουσιαστές παρακαλούν τους να ολοκληρώσουν 500 φορές και αρνούνται. Έχουν παρεπό, καπάλι μου μιλούν. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Όχι τίποτα άλλο. Είναι ο κύριος Κουλία Τσαμέ, που φαντάζομαι θα θέλει και αυτό το χρόνο του. Δεν υπάρχει χρόνος και θα ζητήσω και από τον συγχωριανό μου να με συγχωρέσει. Συντοποιητή. Εν ταράξει όμω, κύριε Κουλία, γιατί είναι αυτό εργατή άλλο. Εν ταράξει όμω. Δεν ταράξει όμω. Όχι να ταράξει, κύριε Κουλία, γιατί είναι αυτό άλλο. Μα τι γλυκό, σωστό gentleman. Αν δεν με αφήγετε να μιλήσω, να πιάτε πάνω το χακάτε χαμέ, δεν ταράσσω που δάμε. Αναπηρήκατε πολύ σύντομα. Περάσαμε έναν κώδικα διοντολογία στις φιλικές μέρες όλοι μας. Και πρέπει να τον τηρούμε. Μέσα σε αυτόν τον κώδικα πρέπει να δηλώνουμε τη σύγκρουση συμφερόντων όταν κάποιοι έχουν δάνεια αυτή τη στιγμή που έχουν διαχείριση. Από την Γενική Πρεσβεία Αλταμίρα δεν μπορούν να γράφουν θέματα για τη διαχείριση ακριβώς αυτού του δανείου στη Βουλή. Νομίζω πρέπει να γίνει αποδεκτό για όλο τον κόσμο. Ότι πρέπει να τηρούμε τον κώδικα διοντολογία. Σας αποχαιρέτησε ο κύριος Κουλίας. Εντέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστά τη Σάβια. Να πάει στο καλό. Δώστε εκπομπή του Κουλία στην τηλεόραση, σας παρακαλώ. Κουλίας Night Show. Να τελειώνει η κουβέντα. Τέλος πάντων, πάμε στο άλλο το show στη Βουλή. Να δούμε αν κατάφερε εντούτη την εβδομάδα να βάλει τάξη ο κύριος Αδάμος. Αδάμου. Και επειδή έχει παραδοθεί μόνο σε εσάς και, και στους βουλευτές της ΑΤΚΟ Επιτροπής, εμείς, και επειδή δεν συμμετέχουμε, ζητούμε να μας ενημερωθούμε και εμείς, να δούμε και εμείς αυτόν τον κατάλογο. Κύριε και παράκληση, αλλά κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ εμένα ο κύριος να σου λύσω το πρόβλημα σου τώρα. Να αναγκιά μιλάς. Εμένα αναγκιά μιλάς. Λοιπόν, σας παρακαλώ να δοθεί και στα μέλη, τα τρία μέλη και στην κυρία Θεολού. Αναγκιά μιλάς. Αν μιλάς. Και ο παλιέ να σου λύσω το πρόβλημα σου. Κάτσε κάτω. Και μην ξαφκάλεις κιχ. Είναι έντυπα ανεξίτηλα πάνω στο χαρτί το όνομα εκάστου του βουλευτή. Άρηση. Οπότε που δεν βγαίνει, δεν μπορεί να το σβήσει. Οπότε ο που θέλει να τη δόκει θα αναλάβει και την ευθύνη
το όνομα του Ενάν Τζαμέ, δεν σβήνει με τίποτα. Γιατί αν τη δώσετε στους υπόλοιπους, να μην το όνομα το δικό σας πάνω. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ναι, αυτό ναι. Αποφασίσετε να δω για τη δική σας για να σας προστατεύσουμε, ναι. Για καθαρά θέμα προστασίας, τότε να τις αριθμίσετε ανάλογα και όποιος τις παραλάβει να τις υπογράψει για να ξέρεις αν θα γίνει διαρροή, ποιος την διαρρέει. Όχι να γίνει διαρροή για να είστε εκτεθειμένος εσείς. Μαρίνο μου εννοείται μόνο από τότε. Εννοούνται πολλά πράγματα που εννοούνται και να γίνασαι. Γι' αυτό και στο παρελθόν βλέπετε και με άλλα έγγραφα, δεν ακολουθεί και η σωστή διαδικασία και γι' αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Εγώ το λέω καλοπροαίρετα για να σας προστατεύσω από μια ενδεχόμενη διαρροή. Μα οι βουλευτές μας κάνουν διαρροές εγγράφα στον τύπο. Αν το πιστεύω. Αποκλείεται. This is Cyprus. No way. Πρέπει να διέρευσε πριν καν πάει στη Βουλή. Οι εξελίξεις το Κυπριακό. Κυρία Χαραλαμπίδου, μιλώ ακόμα. Απολογούμε, κύριε Ακούστε παραπορούμε γι' αυτό. Παιδάκια, μιλώ ακόμα. Δεν τέλειωσα. Κάμετε υπομονή και θα χτυπήσει κουδούνι. Σκεφτείτε ότι μιλά στο μικρόφωνο άνθρωπο και η Χαραλαμπίδου συνεχίζει να ακούτε πιο δυνατά που τσιμίλα από κάτω, δίχως μικρόφωνο. Όχι, θέλω να λύσω ένα απορία. Πάρτε μου την κυρία Χαραλαμπίδου. Όχι, ναι, θα του κάνω ούλου στο τηλέφωνο σήμερα. Κάρτε μου να δω τι λάλεγε και κάμε μου μπουρλότο τον κύριο Αδάμ. Έχουμε εντά. Ναι, παρακαλώ. Κυρία Χαραλαμπίδου. Ναι, ποιο μιλά. Ο Λούις είμαι. Ναι. Ποιος ο Λούις. Ο Καρ Λούις. Ποιος Λούις. Ξέρεις πολλούς. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά ο Καρ Λούις βουρά ακόμα. Δεν ξέρω για γίνον, εγώ βουρώ. Βουρώ στον ύπνο μου. Κυρία Χαραλαμπίδου, είμαστε στο γύρισμα της εκπομπής. Συγγνώμη για την ενόχληση. Απλώς είδαμε, μόλις δείξαμε ένα βίντεο τώρα με τον πρόεδρο της Βουλής, που πάλι γίνει και μπουρλότο μπαλέ, διότι μιλούσατε εσείς που κάτω πιο δυνατά από ότι μίλατε στο μικρόφωνο και έκαμε παρατήρηση μπαλέ. Είπε, Ειρήνη μου, δεν το είπε με θυκιά, θυμούμε. Τι ελαλούσατε, κυρία Χαραλαμπίδου, την ώρα να γίνει και φωτιά σπίτι. Καταρχά, Λούι, αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ευθυρία. Και αντιλαμβάνομαι ότι είμαι στον αέρα. Καλά, αντιλαμβάνομαι. Θέλω να με ακούει και κάμπο του κόσμου. Ακούει σα. Οπότε είμαι υποχρεωμένη να σου απαντήσω. Λοιπόν, Λούι μου, καταρχά, εμένα έπρεπε να δει πώ βγήκε το ένα στο κεφάλι μου. Καλά, ήταν να με θυμώσω όταν αποφασίσαν η πλειοψηφία. Ναι. Να περάσουν ψήφισμα γιατί αποκαλύφθηκε η διαφθορά με τα διαβατήρια. Δηλαδή, έπρεπε να κλείσει το μάτι του άλλος για να ανοίξουν τον υπολείπον. Και εμείς περάσαμε ψήφισμα, σε παρακαλώ, για ποιον λόγο. Στην Ευρώπη κάνουν νόμους για να προστατεύσουν όσους αποκαλύψουν τη διαφθορά. Εμείς στη Βουλή παίρνουμε ψηφίσματα διαμαρτυρίας γιατί αποκαλύφθηκαν οι πομπές μας. Γιατί δεν τους εθυμώθηκες μετά. Δεν έκανα και πιάνεις να μου κάνεις παρατήρηση. Μα, άρα, τούτος ήταν ο λόγος. Λούι μου, η έννοια μας είναι πάντα ποιος μας εκάστοτε. Μάλιστα. Και αυτό πάμε που το κακό στο χειρότερο. Τα δικά μας του γειτόνου, είναι τούτη η ιστορία. Ναι, κυνηγούμε τους μαρτυριάρηδες, δεν είναι πιο βολικό. Αλλά να σου θυμίσω κάτι άλλο. Θυμάσαι την περασμένη φορά που η αστυνομία αποκάλυψε τα σχέδια της Ιντερπόλ στους εγκληματίες. Ναι. Το πρόβλημα τους ήταν ποιος το αποκάλυψε, ποιος αποκάλυψε τα λάθη που έκανα. Γίνεται να μπορούμε τις διαρροές, αντί να μπορούμε την ουσία. Είμαστε σοβαροί. Περίμενες να με θυμώσω. Έξαλλη, κύριε Χαραλαμπίδου. Συγγνώμη. Έξαλλη, λέω. Κοίτα, όχι έξαλλη, απλώς την υποκρισία δεν δίνεται. Λοιπόν, έλα να σου πω, να μιλούμε στον ενηγό, Ειρήνη μου, έτσι. Εγώ μπορώ να σε λέω Ειρήνη, εσύ κύριε Πατσαλίδη, για να είμαστε έτσι. το χαλαρώσουμε. Ποιος είναι ο πιο αταχτός βουλευτής, ενώ που διακόπτει συνέχεια θυμώνεται ο κύριος Αδάμου. Καλά, ο κύριος Αδάμου κάνει τη δουλειά. Ναι, κάνει τη δουλειά του, αλλά ποιος είναι ο. Πέμαξε εσύ τώρα μαρτύρα. Όχι μόνο η αστυνομία και η Ιντερπόλ. Πέμαξε εσύ, ποιος είναι ο πιο αταχτός βουλευτής. Ο Κουλίας. Ο Κουλίας.
Έλα σου πω, σάντουιτς που τον κύριο Μαυρίδη είναι ξαναφάες, με αυγό, γαλοπούλα και τυρί. Που τον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος είναι πάντα gentleman και πάντα μοιράζεται τα αγαθά του με τους συναδέλφους του, έφαμαντορίνι. Επιβεβαιώνει μας η κυρία Χαραλαμπίδου, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλές επιτυχίες, Λουίμου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, μάλιστα, ευχαριστούμε λοιπόν και την κυρία Χαραλαμπίδου. Μάθαμε γιατί γίνηκε έξαλλος, ελήθηκε μας η απορία, γιατί ούτε εγώ κατάλαβα που το έβλεπα, γιατί φούντωσε ο κύριος Αδάμου. Τον κύριο Αδάμου έχουμε εντό. Όχι, εντάξει. Εντάξει, θα ξαναπιάσω τηλέφωνο άλλο. Πάμε να δούμε τη Μαρία Αντρονίκου μας, να μου κάνει. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ο Άστρο 1. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ρομπότ που έχουν φτιαχτεί ανά τον κόσμο, αλλά περισσότερα θα μας πούν οι ίδιοι για το τι κάνει και πώς ξεκίνησε όλο αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Ελπιδοφόρε. Κοιτάξτε, κύριε, έκαναν ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ρομπότ του κόσμου οι μαθητές μας. Μπράβο τους. Όχι, ένα χειροκρότημα να μου ρωτάνε, μπράβο. Απορώ όμως η Μαρία Αντρονίκου τι είχε να πει για το επίτευγμα των μαθητών. Το έχω πει και off camera ότι ειλικρινά θαυμάζω αυτό πραγματικά, που βλέπω μπροστά μου. Είναι πραγματικά. Πραγματικά για μένα. Τι να πεις. Εγώ, Κατερίνα, ένα ποδήλατο είχα να οδηγήσω όταν ήμουν μικρή. Έσπασα 13 φορές τα σέρκα μου. Είναι ακόμα ολοκληρό ρομπότ. Δηλαδή. Τίποτα. Η Μαρία αμέσως ισοπαίδωσε τον εαυτό της. Όχι ρομπότ. Εγώ στη ηλικία μου έσπασα τα σέρκα. Γεια ρε Μαρία, είμαι σίγουρος ότι εσύ έκανες πολλά καλύτερες κατασκευές στο σχολείο. Ναι. Και μου έλεγε, στο μάθημα του σχεδιασμού για τις τεχνολογίες, είχα μου λέει να κάνω ένα πλιαράκι, μου λέει, για να φτιάξω, να το κάνουμε ένα επιπλέι. Ναι. Έμπαζε νερά, έβαζα, μου λέει, σιλικόνη, τελικά βούλιαξε από το βάρος. Εγώ είχα να κάνω ένα ρολόι. Το έφτιαξα, το έκοψα με ένα PVC, πώς το λέγανε, τελικά δεν λειτουργήσε ποτέ. Σκεφτείτε να κατέβαζε η Μαρία του το ρομπότ, να κατασκεύαζε. Είσαι να φινιάσει, να μας σκοτώσει ούλους και να καταλάβει τον πλανήτη μας. Να αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε στα ευχάριστα. Ναι. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τραγουδούν το Happy Birthday στα Γενέζικα. Πολλά λογικό. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μας! Να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε. Πόσο χρόνο έγινε όμως ο Κωνσταντίνος μας? Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Είσαι 34, είσαι 35, έκλεισε στα 35, μπήκε στα 36. Αν σκεφτούμε στη μάνα μου τώρα που έχουμε καυκά κάθε χρόνο και τα γενέθλια. Δεν με ξέρω πόσο χρόνο είσαι. Έκλεισε στα 36. Ακόμα πόσο είσαι? Λοιπόν, σύμφωνα με την ημερομηνία γεννήσεως, γίνομαι 35. Τι γίνεσαι σε 35? Φέτος. Σήμερα. Κλείνεις στα 35 ή μπαίνεις στα 35? Όχι. Έκλεισα τα 34 και μπήκα στα 35. Δηλαδή σήμερα είμαι 35. Αύριο θα είμαι 35. Πώς τα έκλεισες τα 34 και μπήκες στα 35? Αφού σήμερα κλείνεις στα 35 για να πας στα 36. Όχι. Τι όχι? Αφού τα 34 τα έκλεισες πέρσι. Έκανα τον κύκλο του 34. Ναι. Σήμερα είμαι 35. Αύριο θα είμαι 35. Δηλαδή ποια χρονολογία γεννήθηκες? Το 86. 86. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Μετράμε τα δάχτυλα. Μέτρα στη συνέχεια. 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ξέρω να μετράω. 17, 18, 19, 20, 21. Έκλεισε στα 35. Πά στα 36. Ναι, είμαι 35 και μία, αύριο θα είμαι και μία ημέρα. Όχι 36. Καταλάβετε. Όχι, δεν καταλάβαμε, ρε. Εκρούσε τον εγκέφαλο μας. Όχι για το πόσο χρονών είναι να μας συγχύσει ρε κουμπάρε τον κοπελούι. Από γέννη σημείο. Λέω να σου πω, είστε με το ΑΠΟΕΛ? Όχι, με την Ομόνια. Ρωτώ γιατί ήθελα, είστε ΑΠΟΕΛ, ναι. Όχι ρε, απλά ρε σκητώ να φορείς ακάγι με τσι σήμα το ΑΠΟΕΛ πάνω. Είναι Ομονιάτης, αλλά θεωρεί καλύτερα να κυκλοφορεί με τεράστιο σήμα το ΑΠΟΕΛ πάνω του. Ρε, ούτε 35, ούτε 36, ούτε 56 να γίνει, δεν πρόκειται να βάλει νου. Αχ, Θεέ μου, μόλις μια λύνεις άλλο λίγο, Κωνσταντίνε μου, έφυγες. Πάεις μεταγραφή για να αναλάβεις την εκπομπή της κυρίας Στέλλας μας, στα Σέρες. Ναι, καλησπέρα.
Έλα, κυρία Στέλλα, καλησπέρα. Είμαι η κυρία Χρυσούλα από τη Ολεστόνα. Έλα, γλυκιά μου, τι κάνεις, κουρτσάρα μου. Τι να κάνω εδώ, όπως είσαι και εσύ, είμαι και εγώ μόνη. Μόνη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κουρτσάρ μου. Να ντύνεις από το κατάστημα Ντίνα και θα είσαι μια χαρά. Τώρα να δούμε τι θέλει η κουρτσάρ από την κυρία Στέλ. Κοιτάξτε τι θέλω, μια χάρη θέλω από τον γιο, από τον κύριο. Ναι, σ' ακούει. Καλησπέρα. Με κοτόπιτα με το σπανάκι που έκανε μια φορά. Ναι. Και τη θέλω, άμα μπορέσει να μου την κάνει, να θα τον πληρώσω. Ναι, και, και να σου τη φέρει. Ναι. Παραγγέλνεις τώρα. Θα περάσω από, και θα περάσω από το Λευκό, ναι, ναι. Τώρα να πηγαίνω ρομολόγιο, θα περάσω. Λοιπόν, ναι. Μία πίτα ανάλογα όπως έκαναν τα ψήνια της ντρόζιο μέρες τρεις. Ορίστε. Λέω, δεν θα είναι μία μερίδα. Όχι, ένα ταψί που κάνει. Ένα ταψί. Πολύ ωραία. Τέλει. Παραγγέλνουν του αέρα ζωντανά στην εκπομπή σπαναγόπιτα. Και ο άλλος λαλείς, βεβαίως θα σου τη φέρω. Όταν περάσω από εκεί. Εμάς ο Πετραντζίκης, άμα φκένει στον Α, γιατί δεν έκανε τις εξυπηρετήσεις. Ελπίζω μόνο να μην δώσουν το τηλέφωνο της στον αέρα. Ναι. Να μου τη φέρει για το 25 Μαρτίου. Α, για την 25 Μαρτίου. Ωραία. Πες με στο τηλέφωνο σου. Θα σε δώσω το τηλέφωνο μου, το κινητό. Το κινητό. 693. Ρε, για όνομα, διούν το τηλέφωνο στον αέρα. Ζω πιο πάρει ο χάρος. Και ξαφνικά να πάνε να ανέβουν 300 παρακόμιτες και να μην ξέρει να το διαχειριστεί. Και επαναλαμβάνει το κυρία Στέλλα. 693. Άμα δεν το ακούσει ούλος ο κόσμος σωστά. Να και μιλούμε για μάιρες όμως. Ο πρώην μάιρας της Ιωάννας μας δεν υποκαμνεί. Ευχαριστώ. Αυτό που έκαναν τώρα δεν το κάνουμε σε καμία περίπτωση όταν έχουμε από κάτω γκάζι. Δηλαδή υπάρχει φλόγα, γιατί μόλις βάλεις το αλκοόλ στο τηγάνι, φουντώνει. Μόλις φουντώσει, θα αρχίσω να την παρουσιάσια, που είναι ψηλή, όμορφη. Και φοράει λάξα μαλλιά. Και λάξα μαλλιά, θα κάνει ένα ωραίο πυροφάνι. Φλαμπέτα μαλλιά μου. Φλαμπέτα μαλλιά. Ταιριάζει και το πυροφάνι με το υπόλοιπο συνολάκι. Ωραία, θα στην ολυσία. Μα τώρα το θεύω. Τώρα που είναι η Μαλέσκου να του κλώνεται, α, σε οι άλλοι που του εφέραν στη θέση της γράφη των κανονικότατα, κάνουν και κομπλιμέντα. Εξεθάρρεψε. Μια και συναφέραμε την όμως, τι να κάνει άραγε η αίρια του λυκνίζομαι. Από αθλήματα. Εσύ τώρα πας αθλήματα. Μα... Σε τρώει και σένα. Μη συγχωρείτε κυρίες. Ποια, ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα τον τελευταίο καιρό? Γενικά παίζω μπαλίτσα. Μ' αρέσουν όλα τα αθλήματα. Σε αρέσουν όλα τα αθλήματα. Και μ' αρέσουν και οι άνθρωποι που αθλούνται. Ωραία. Είτε το κάνουν ερασιτεχνικά, είτε το κάνουν σαν χόμπι δηλαδή. Άρα τερκάζουμε. Είναι φως φανάρι. Επειδή αθλούμε καθημερινά. Μα γιατί επιμένατε ρωτάντος για τον μπάσκετ? Έχασα επεισόδια. Τ' αρέσει, ας πούμε, δεν ξέρω, το μπάσκετ, μου ήρθε ένα άσχετο άθλημα. Νομίζω ότι αρέσει τον περισσότερο κόσμο. Σ' αρέσει να παίζεις μπάσκετ? Όχι. Όχι. Μ' αρέσει να βλέπω να παίζουν μπάσκετ. Σ' αρέσει. Και καλά. Ναι. Μ' αρέσει να απολαμβάνω γενικότερα αγώνας. Έχεις στενές επαφές με ανθρώπους που παίζουν μπάσκετ? Στενές επαφές δεν έχω. Δεν είναι. Πολύ στενές επαφές? Ούτε πολύ στενές επαφές. Θα ήθελες? Γιατί αυτοί θα θέλανε. Ωραία, αυτή η πολιορκία από το Χεζόνια έχει συμβεί. Καλά, αφήστε τον άνθρωπο εκεί που είναι. Ήρθε ο άνθρωπος από τη χώρα του εδώ για να την οπαθήσει. Να μα τι περνάει δύσκολα στο lockdown. Ο Χεζόνια. Ναι, αλλά ο Χεζόνια περνάει δύσκολα γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάνει μια προσπάθεια. Για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, για την ομάδα για την οποία έχει έρθει. Και νομίζω ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Βάζει. Τρίποντα. Πολλά γκολ και τρίποντα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το πάθω τον κεφαλικό. Ποιος είναι τόσο Χεζόνια που βάλει τρίποντα? Και γιατί τη κάνει συνέχεια like τη Μαλέσκου? Αν το δω μπρος μου τούτον το Χεζόνια, να τον κάνω ένα Χεζόνια κανονικά, αλλά σας πω. Τέλος πάντων, για να μην νευριάσω παραπάνω, πάμε να δούμε τα δάνεια που εδώ στους πολιτικούς μας, που φαίνεται ότι πιάνε ριαλιά αβέρτα. Των δανείων αυτών. Βλέπουμε λοιπόν στη μία περίπτωση δάνειο 1 εκατομμύριο ευρώ να δίνεται σε συνταξιούχο με ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ και κάτι, και με δεύτερο φιλέτη σε αυτό το δάνειο άνεργο χωρίς εισοδήματα. Επιπλέον ένα δεύτερο δάνειο επίσης 1 εκατομμύριο ευρώ να δίνεται επίσης σε άνεργο και οφειλέται επίσης ιδιωτικό υπάλληλο με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Τα καλά, όσο το 1 εκατομμύριο, πιάνονται έτσι. Δίχως φασαρίες.
άνεργος συνταξιούχος και με 1.000 ευρώ μισθό τον μήνα. Τέλεια! Και έναν εκατομμύριο δάνειο να έχεις. Μόνο αν είσαι πολιτικός όμως, διότι προφανώς δεν πειράζει αν δεν το ξοφλείς ποτέ. Άλλη περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία έγκρισης του δανείου έβρισκε τον νοφιλέτη στην ηλικία των 77 ετών. Δεν μπορεί να αγνοηθεί και περίπτωση που χαρακτηρίζεται ως πολύ προβληματική και μη βιώσιμη, χωρίς εισοδήματα. Ωστόσο, η χορήγηση προχώρησε. Ο ένας 77 χρονών έπιασε δάνειο που θα εξόφλασε τα 107 του και ο άλλος άνεργος και πάλι εδώ κάτω. Το αστείο είναι ότι ένα μπορούμε καν. Άμα ακούγονται τις ιστορίες στην Κύπρο, λέμε, χαρά στο πράγμα, όλα. Άμα έπρεπε να τα πούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όμως. Όταν αποχωρεί ένα μέλος από την Επιτροπή για Αποτράπεζα, τον καλεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνέντευξη για να του εξηγήσει τους λόγους που αποχωρεί. Και πάει σε απευθείας ανάθεση. Το χαρακτήρισαν παγκόσμια πρωτοτυπία, όπως ανέφερε. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Ακούς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα τις δεκατοσές που κάνουμε και τραβούν τα βυζιά τους. Να έρθουν να τους δείξουμε σιόρ πως στείλουμε έναν τέλειο τραπεζικό σύστημα. Απορώ ότι τα θέλαν όμως τούτα ούλα τα δάνεια η πολιτική μας. Πρέπει να πιστεύκαν πολλά στον εαυτό τους ότι είναι να τα ξεπληρώσουν. Όπως αναρωτήσαν τον Νίκαρον την Τρίτη, κι ούτε σ' ιδέες ασπάζεται. Κύριε Πρόεδρε, κάτι... Κύριε... Ασπάζεστε τις ιδέες του κύριου Γεννή. Ασπάζομαι τις ιδέες του Πρόεδρου Αναστασιάδη που στόχον έχει να συμβάλλει στην Πενταμερή, όπως συνέβαλε και στο Κράν Μοντανά. Ασπάζεται τις ιδέες του Πρόεδρου Αναστασιάδη, κανένου άλλου. Ο Νίκαρος νομίζει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι κάποιος άλλος. Και ασπάζεται τις ιδέες του. Πρέπει να συζητάσαι μαζί του κάθε νύχτα. Όπου να είσαι, να φκένεις και να μας λέει, μίλησα χθες με τον Πρόεδρο, αγάπες μου, και πιστεύει ότι κάνει εξαιρετική δουλειά στη διαχείριση της πανδημίας. Συμφώνησα μαζί του και του έδωσα τα συγχαρητήρια μου. Δεν θα το αναγνωρίζουμε τον Νίκαρο στο τέλος. Να μάθουμε πώς παθαίνει ο κόσμος με την Ναταλία Γερμανού. Ή το τέλειο είναι που σε βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν ότι τους ακούς, γιατί νομίζουν ότι εξακολουθούν να σε βλέπουν στην τηλεόραση. Και λένε, πω, κοίτα μπροστά σου. Καλά, αυτή πώς είναι έτσι από την τηλεόραση. Φαίνεται καλή. Μου έχει συμβεί. Γιατί αυτό, τι μου έχει συμβεί. Έτσι. Στον άντρα της, κυρία, που με είδε με αλογουρά φόρμα να βγαίνει από το γυμναστήριο και του λέει, τα βλέπεις. Τα βλέπεις που λες τι κούκλες είναι. Δες την τώρα χωρίς φίλτρα πώς είναι. Έχει συνηθίσει. Ήμουνα στα δύο εκατοστά. Είμαι εδώ. Την κοίταξα έντρομη του τύπου. Είμαι εδώ. Χωρίς τι ρε. Α, που μου λάλησε κούκλα. Δεν την ήταν σαν χωρίς φίλτρα. Έξαλλη κυρία, έκαμε χώμα την Ναταλία μας. Έχω σηκώ το ίδιο πρόβλημα. Αντίστροφο όμως. Ναι, θεωρείται μες στην τηλεόραση έτσι τροφαντών, επειδή μου βάλουν φίλτρα. Τα φίλτρα που μου βάλουν. Ενώ έξω στον δρόμο θεωρεί με ο κόσμος six packs και δεν με αναγνωρίζει. Κάμπνει ζημιά η τηλεόραση, πάρα πολύ. Και εγώ φκαίνω μόνος μου στον αέρα. Σκεφτείτε να φκαίνω με τη γυναίκα μου, όπως με την Αντελίνα και τον Βαρθακούρη. Θα σε πείραζε, θα συνοχλούσε αν εξακολουθούσα να έχω επαφή ή να είμαι φίλος, να διατηρώ μια σχέση φιλική με κάποια από τις πρώην μου. Διατηρείς και θέλω να σε πνίξω και να σε κρεμάσω ανάποδα στο μπαλκόνι. Όταν έχω δει να γίνεται, που ξέρω τι γίνεται, αλλά το κρύβεις τεχνία έντος. Έφαντη. Δεν περνά καλά ο Βαρθακούρης, νομίζω. Αλλά τραβά τα ζητού του ο νους του. Κρατεί επαφή με πρώην του και νομίζει ότι είναι να τον αφήκει ησυχόν η Αντελίνα. Είναι όμως και ο Χάρης Ζηλιάρης. Σε έχουν φλερτάρει στα social media και δεν μου το έχεις πει. Ναι. Είδες που δεν μου τα λες όλα. Είδες λοιπόν με όταν με ρώτησες πριν. Τι? Δεν χρειάζεται να σε ρωτάω. Γιατί κάθε φορά όταν σου δείχνω εκεί, μπορεί να μου στέλνει κανένα τρελό εκεί τίποτα γυμνές φωτογραφίες, παθαίνεις συχτήρισμα και τους παίρνεις στο κινητό μου και τους βρίζεις μετά. Τι θες να κάνω, πώς στείλετε κι άλλες. Άλλο και τούτο. Ότι δεν ήταν καλή γωνία. Γιατί όχι, ρε κουμπάρ. Γιατί όχι. Απάντα τους έτσι. Συγγνώμη, δεν ήταν καλή γωνία του πράγματος σας. Παρακαλώ, σβήστε το flash, βάλτε wide angle ρύθμιση και ξαναστείλτε. Thank you. Πάντως που το πολύ μεγάλο μας τα κινητά το κομπιούτερ του Χάρη, η Αντελίνα χαζίνει να πάθει εγκεφαλικό. Πόσες φορές θα σε ρωτήσω, έχεις ψάξει το κινητό μου. Διότι δεν θα σε ρωτήσω αν το έχεις ψάξει, αλλά πόσες φορές. Και ποια ήταν η τελευταία φορά που το έψαξες. Επειδή παίρνει δύο πόντους, είναι με δύο σκέλη. 1 τρισεκατομμύριο φορές. Τελευταία φορά το ψάξα πριν 2 εβδομάδες. Όχι το κινητό σου, το κομπιούτερ σου. Είχα πάθει φρίκι.
Και όταν πήγε για μπάνιο, εκεί βρήκα ευκαιρία, το ψάξα και το βρήκα ανοιχτό. Έχει βάλει 800.000 κωδικούς και βρήκα κάτι στο ιστορικό που έλεγε όντιο σεξ. Έγινα έξω φρενών, άρχισα να υδρώνω, έμπαινα, έψαχνα, δεν καταλάβαινα. Διότι ανομαλίες είναι αυτές. Τους έβλεπα να βλέπουν να παίζουν κιθάρες κτλ. Μέχρι που τελικά κατάλαβα πόσο ζώνη είμαι. Διότι αυτό το όντιο σεξ είναι για να συγκεντρώνουν δική μουσική και. Είναι ένα φόρουμ. Καθαρά μουσικό. Τώρα... Μα όντιο σεξ, άνθρωπέ μου, και εσύ που το ανακάλυψες. Όντιο σεξ, εγώ φταίω. Μάλιστα, έμενε σε γκρουπ μουσικών που ονομάζεται τον όντιο σεξ. Και ο τεύχος μπαινίζαμε. Ναι, μάλλον ενώ διαχειριστής. Κατάλαβες, είδαν το η Αντελίνα μέσα στο ιστορικό του και πιάνε όταν μπλάς. Είσαι τώρα, μην έμπονε τον γκρουπ. Δεν φέρνει τίποτε πιο safe. Αφού θωρείς την άλλη, ότι σηκώνει πολλά πολλά. Έπρεπε να ακούσει το ζώδιο της που το ωμέγα. Αφού έκαμε ξεκάθαρα την πρόβλεψη η αστρολόγος. Ενώ για το ζώδιο του καρκίνου ξεκινά μία περίοδος την οποία μπορεί να είναι κάπως χαοτική, μπορεί να στείλουν μηνύματα σε λάθος άτομα εκεί που δεν πρέπει και να αποκαλυφθούν. Χρειάζεται προσοχή στο τι μεταφέρουμε μέσα από τους ηλεκτρονικούς μας υπολογιστές, γιατί μπορεί κάποια ακόμη πολύ δικά μας μυστικά στοιχεία να βγουν στην επιφάνεια. Ξεκάθαρη κυρία. Αν είσαστε καρκίνοι, εφάτετοι, θα βγουν τα άπλυτα σας στη φόρα επειδή να στείλετε λάθος πράγματα από το ίντερνετ σας. Όσοι είσαστε καρκίνοι, please, διπλώς τσεκάρετε τις μέρες πριν πατήσετε send, διότι θα καταστραφείτε. Εντάξει, με τη συγκεκριμένη αστρολόγο, ενούν λίγο να καταστραφούμε, διότι δεν έκαμε καμία θετική πρόβλεψη για κανένα ζώδιο. Χρειάζεται προσοχή στα ατυχήματα, σε κοψίματα, σε καψίματα, σε εντάσεις, σε φωτιές. Γενικώς, ρε παιδί μου, να φύγετε total lost. Απορώ γιατί συνεχίζουν οι δίδυμοι αμέριμνοι τη ζωή του μετά από τούτη την πρόβλεψη. Αφού θα δω χαμέ, θα κόψουν τα χέρια του και θα κρούσουν ζωντανοί. Τι ωραίες, ευχάριστες, αισιόδοξες προβλέψεις. Μπορείτε όμως να διεκδικήσετε τον έρωτά σας όσο προλαβαίνετε, όπως την κυρία Μέρη που είπε στην Ανίτα που θέλει πίσω τον πρώην της που είναι παντρεμένος. Κουκλίτσα μου, τι κάνεις εκεί, γιατί πήγες εκεί πέρα, να κάνεις παράπονα. Γιατί σε θέλω πίσω, στο σπίτι μας. Σε αυτό που ζούσαμε. Θέλω, το ξέρεις πολύ καλά ότι σε αγαπάω τρελά, αυτό το ξέρεις. Γύρνα πίσω σε μένα, σε παρακαλώ, στο σπίτι μας, αυτό που ζούσαμε. Κουκλίτσα μου, άκου να δεις. Θα γυρίσω και στο σπίτι μας, αλλά δεν μπορώ να χωρίσω και τη γυναίκα μου, το ξέρεις. Είναι δύσκολο. Προσπαθώ όμως, προσπαθώ. Θα τα καταφέρω. Θα γυρίσω και στο σπίτι μας και θα ζήσουμε μια χαρά. Μην ανησυχείς. Είδατε, πολλά αισιόδοξος ο κύριος. Προσπαθείτο. Εύχεσαι στον αέρα σαν εμπαντρεμένος να πει της κυρίας Μέρης ότι προσπαθείτο και θα είναι ξανά μαζί. Η γυναίκα δεν θωρεί. Τι είναι να γίνει με ζήνη. Και η γυναίκα σου. Α, θα τα βρούμε και με αυτή, εντάξει, θα συμφωνήσει τι θα κάνει. Από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου, τι θα γίνει. Α, και τις δύο μαζί θέλει. Ψυχές έχουμε. Α, όχι, όχι. Ο κύριος Αλέκος δεν έχει σκοπό να χωρίσει με τη γυναίκα του. Χαλαρός. Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Γι' αυτό εναχώνεται. Επειδή δεν έχει σκοπό να χωρίσει με καμιά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο Chase να ανέβει λίγο η διάθεσή μας, αφού πάντα οι παίκτες είναι πολλά θετικοί και είναι μέσα στην τρελή χαρά. Είμαι ο Χριστόδουλος Χειμώνα και είμαι ψυχρός και μουντός όπως το επιθέτω μου. Είμαι ο Ρέστης και πίνω τον καφέ μου σκέτο μαύρο όπως τη ζωή μου και τη ψυχή μου. Μα τι πάθανε οι παίκτες σου. Γιατί ρούλοι μες στην κατάθλιψη. Είδατε να μας έκαμε ούλου ζημιά ο αγγλισμός. Δεν έχουν έννοια όμως, διότι να πάνε τζαμέ και θα τους φτιάξει ο Τάσος τη διάθεσή τους. Είμαι ο Κώστας Βίχας και ήρθα στο πρόγραμμα για να βοηθήσω να ανέβει κι άλλο η τηλεθέαση. Και θα μας μεγαλώσετε και την τηλεθέαση. Γι' αυτόν ήρθαμε. Την έχουμε ήδη μεγάλη, αλλά ποτέ δεν λέμε ναι. Όχι στο ναι. Να μεγαλώσει ναι, κι άλλο. Ναι. Για την τηλεθέαση που μιλούμε, ναι. Γιατί ο Τάσος δεν πάει καθόλου καλά, καταλάβετε το. Πράγμα λογικό με το που ακούγει μέσα. Πώς λεγόταν η πρώτη βασίλισσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Έλα, πάσο. Η βασίλισσα Αμαλία. Εντάξει, έχουμε τη στολή της Αμαλίας, η παραδοσιακή στολή. Ξέρω, σκούνε μόνο. Αρχικούνε Αμαλία. Έσου, Αμαλία, τριαντάφυλλο. Θα τα θυμάστε τώρα ότι από εκεί ήταν η πρώτη βασίλισσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και η στολή της Αμαλίας φυσικά. 1.000 ευρώ για τον Πέτρο Θήτα που ξέρει τις κούνες και όχι τη βασίλισσα Αμαλία. Ο καθένας με τις προτεραιότητες τώρα. Ο Πέτρος ξέρει τις κούνες και ο τριαντάφυλλο. Δεν ξέρει τη βασίλισσα. Κάθετε κάνετε τη βασίλισσα παρέα να μην πίνει τις μπυρούες του. Όχι. Ενώ οι κούνες, μια χαρά. Στο Chase πάντως, όταν πάτε, με διανοηθείτε να πείτε ότι είναι τα γενέθλια σας, διότι θα βιώσετε αυτό.
Και ο κουμπάρος μου εορτάζουν σήμερα κλειά της Κωνσταντίνου. Α, γιατί είναι εορτάζουν, έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια. Να του τραγουδήσω. Θέλεις. Πάμε μαζί όλοι, παιδιά. Πάμε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Σβήσε τα κεράκια. Μάλιστα. Δεν μου γυρίσκεται, ρε. Γίνεται το πράγμα. Εν κάνει που είναι παράφωνος ο Τάσος και βάλει τα κακομάτια τα πλάσματα του κάνουν φωνητικά, βάλει τον άνθρωπο να σβήνει εικονικά κεράκια. Και επιμένει να τραγουδά τραγούδια και 8 τόνους πιο ψηλά. Ναι, 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 το 19, που βγήκε η Ολλανδία. Μάλιστα. Ναι. Αυτό, ναι. Το ψήφισες? Βέβαια. Ναι, άκουγα κάτι πίσω, κάποια έτσι... Τι άκουγες, 1, 2, 3. Το τραγούδι της υπογέννησης της Ολλανδίας. Το Arcade. Έγινε talent show το παιχνίδι. Κύπρος δεν έχει ταλέντο. Εμπειράζει, παιδιά. Καλά να ακούμε τις παραφωνίες του Τάσου για να χτυπούμε τον Τεύκρο μας. Μπράβο, Τεύκρο μου. Μπράβο. Μπροστά του είσαι ο Παβαρότη, ρε. Μεγάλο. Να πάμε τώρα και στο άλλο αγαπημένο μας τηλεπαιχνίδι, το Ρουκ Ζουκ, διότι έμαθα ότι είσαι μια εξαιρετική παίχτρια. Η λέξη σου είναι το πριόνι. Okay. Και ο χρόνος αρχίζει από Ρουκ Ζουκ. Εργαλείο που το βάζουμε στη γη. Είναι τρυπάνι. Αλλιώς. Γκράνα. Όχι, στο πρώτο που είπες μου είναι εκεί. Όχι, σκέψω άλλα, παρόμοια. Γεωτρύπανο, τρυπάνι. Μικρή τρύπα κάνει. Μικρή τρύπα. Ναι. Μέσα στη γη, σκέψου λίγο, όλα αυτά τα εργαλεία. Φυσικά, δεν μου γράφει. Τώρα, όλα αυτά τα εργαλεία. Το πρώτο που είπες, σκέψου παρόμοιο. Δρεπάνι. Όχι, συνέχισε, άλλο. Όχι τσουγκράνι, όχι δρεπάνι, όχι... Όχι μόνο στη γη, μπορείς να το βάλεις και σε τοίχο, να το χρησιμοποιήσεις. Τρύπες σε τοίχο. Το... Ναι, έλα, πάμε. Πώς το λένε αυτό. Σφύρι. Τώρα εντάξει, εγώ δεν σπουδάζω αυτό που σπουδάζει. Εκείνη μάλλον κάτι θα ξέρει παραπάνω, αλλά το πριόνι στη γη δεν το έχω ξαναδεί. Το πριόνι. Τι περιέγραφε το σύνορα, κοπέλα. Ήταν πριόνι, σβανά. Και επέμενε ότι είναι κάτι που κάνει μικρές τρύπες στη γη και στον τοίχο. Σα είναι. Εντάξει, ας δούμε ακόμα μια ευκαιρία, αν μπορεί να το ακούσεις. Και μπάζερ. Αλλαγή. Ναταλία, είσαι εντάξει. Είμαι έτοιμη. Σίγουρα. Είμαι έτοιμη. Ή να φωνάξω κανέναν. Κανέναν. Ακουστικά. Η λέξη σου είναι ίδωνη. Πολύ όμορφο. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Τραγούδι αλλιώς, πιο... Μουσική, στίχο. Όχι, λίγο πιο περίεργη λέξη. Είναι... θυμίζει λίγο αρχαία, θηλυκό. Άλλο αλλιώς. Τραγούδι αλλιώς. Πιο περίεργη λέξη, είναι θηλυκό. Τραγωδία, πώς το λένε αυτό τώρα. Ναι, ναι, μείνε στην κατηγορία τραγούδι, με φεύγεις που ζαμε. Πού κολλάει το τραγούδι με λέξη ειδονή. Πού τη βρω την κοπελού, αν μπορεί, ξέρει καμιά λέξη. Και θεωρήσα σωστό να την πάρω σε παιχνίδι λέξεο. Μπορείς να μου πεις κάτι άλλο. Όχι. Τίποτα. Τραγωδί... Όχι. Στο τραγούδι. Μείνε σε αυτή την κατηγορία. Σκέψου λίγο πιο περίεργο. Λίγο πιο... Δεν είναι θεατρικό, δεν είναι musical. Τι είναι? Όχι. Μη σαφέρω. Καλά, πάρε μη λέξουν τα τελεία. Ιδονή. Ιδονή τώρα με το τραγούδι για βοήθησέ με λίγο. Γιατί και με το πριόνι λίγο κάηκα πριν. Ιδονή. Ναι, ναι. Τα τραγούδια είναι αυτά. Ιδονή δεν είναι. Ναι, κάπως... Δεν ήθελα να της πω μελωδία, να της το πει ένα λίγο... Όχι. Όχι. Τώρα έμαθαν το η κοπέλα. Δεν την ήξερε τη λέξη ειδονή. Να μπορούμε να κάνουμε. Και υποψιάζουμε ότι ούτε η επόμενη παίχτρια ξέρει τι σημαίνει η λέξη ειδονή. Για άλλους λόγους βέβαια. Η τούρτα. Είπαμε να πάρουμε... Γλυκό, βασιλότητα. Όχι. Μέγεθος. Φλουρί. Μεγάλο. Το άλλο. Μικρό. Ναι. Δεν μ' άρεσε το σεξ μαζί του γιατί είχε... Μικρό πουλί. Το πρώτο. Μικρό. Ναι. Αμαραγιά. Κρίμα στον άνθρωπο.
εξευτιλίστηκε στο παρελίδιο για να έβρει πρώην του τη λέξη μικρό. Δεν τα καλά. Σκεφτείτε να εθώρε live τα μπλά μου ήταν να πάθαινε. Ο εξευτελισμός του όμως συνεχίστηκε. Τα μαλακά. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Ο πρώην σου τι είναι. Μ***ας. Ναι, κάνε το τέλος. Μαλακός. Μ***ας. Ωραία. Τα. Το τελευταίο. Μαλακά. Ναι. Πάντα βρίσκουν τρόπο να ξεφτιλίζουν τον πρώην της. Όποια και να είναι η λέξη, θες, αγαπώτες, πάρα πολλά. Εκείνοι που εξευτελίζονται όμως χωρίς να χρειάζεται να πας σε παιχνίδι, είναι οι καλεσμένοι των εχμών. Δείτε πόσο διακριτικά είσαι περασμένο το Χάντσφρι του, ο ψυχίατρος που ευχείρε στον Μπαρούτη. Ναι, έτσι γίνεται κανονικά και ο Μπαρούτη έτσι γίνεται. Τώρα, ίσως αυτό το περιβόητο νοσοκομείο Αθαλάσσα να υπάρχει και. Να πνίγει μόνο του άνθρωπο. Εγύρισε το σύρμα γύρω μου τον λαιμόν του και βάλε το μικρόφωνο στα ζήλη του. Λογικό πάντως, διότι και οι καλεσμένοι παίρνουν δύσκολα, δέτε τον Μπαρούτη πόση ώρα θέλει για να ρωτήσει μια ερώτηση. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ο λόγος που έχουμε επιζητήσει την νομική άποψη είναι ότι, όπως μας είπε και ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας προηγουμένως, δεν έχουμε την κρίση δικαστηρίων επί αυτών των καταγγελιών. Πέραν των πρώτων υποθέσεων, οι οποίες οδηγήθηκαν ελλείψη νομοθεσίας ενώπιον δικαστηρίου, δεν έχουμε κάτι άλλο και θέλουμε τις νομικές σας γνώσεις επί τούτου. Εάν δηλαδή υπάρχει επαρκές νομοθετικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να σταθούν αυτές οι καταγγελίες ενώπιον δικαστηρίου. Κύριε Μπαρούτη, κάνουμε διακοπές και δεν έχω ακούσει όλη την ερώτηση σας. Αν μπορείτε να την επαναλάβετε. Άντε να δούμε, να θυμάσαι να την ξαναπείς ούλη του την ερώτηση. Δεν κάνει που έκαμε 10 ώρες να κάνει την ερώτηση ο Μπαρούτης, δεν την άκουσε ο καλεσμένος. Εκτός, σαν τον εκδηγείται, και έβαλε τον να την ξαναπεί. Να την επαναλάβω γρήγορα. Λέω, κύριε Τριανταφυλλίδη, το ερώτημα είναι εάν υπάρχει επαρκές νομικό υπόβαθρο, εάν έχουμε δηλαδή νομοθεσίες τέτοιες, έτσι ώστε αυτές οι υποθέσεις να κριθούν στο δικαστήριο. Αυτές οι υποθέσεις, επειδή δεν άκουσα την αρχή της προηγούμενης συζήτησης, ποιας φύσης υποθέσεις μιλάτε? Για ένα θέμα μιλάτε. Έτσι δεν θεωρούσα σας πριν, έχω ιδέα να που γίσκεται. Εκδικούνται το λάδο σας. Πάντως απάντησε ο νομικός ο Κρίστος Τριανταφυλλίδης και σχολίασε το διάταγμα για τη μουσική και το λύκνισμα. Είναι χρυσός κανόνας ότι ποτέ δεν περνά σε ένα νομοθέτημα εάν δεν μπορεί να ατύχει αντικειμενικής ερμηνείας. Φανταστείτε να επέμεναν εσάς στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι επέζεται μουσική που ξεσηκώνει. Ο ένας θα έλεγε εμένα με ξεσηκώνει ο Μπετόβεν, ο άλλος θα έλεγε εμένα με ξεσηκώνουν τα Ζεϊμπέκικα. Ή ότι κάποιος ελικνίζεται. Ο ένας θα μπορούσε να πει ελικνίζουμε διότι είχα φαγούρα, και ο άλλος να πει ελικνίζουμε διότι έχω πόνους στο μυϊκό μου σύστημα και πρέπει να κοιμιέμαι για να μου περνούν. Εσύ είναι ο άνθρωπος. Εγώ στο δικαστήριο θα πω ότι είναι ελικνίζουμε. Εκράτα με η φαγούρα. Αλλά τσέκνησα το. Τη ζάμπα μου. Να μείνουμε όμως στο Μέγα και να πάμε στον Ονούφριο, ο οποίος πλέον αλλού νομίζει ότι είναι ανταποκριτές του και που αλλού εμφανίζονται. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί είχε σύσκεψη το πρωί ο Υπουργός Υγείας μαζί με τον ΟΓΚΠ για το θέμα της αύξησης των κλινών στις 300 για τους νοσηλευόμενους στα θετικά περιστατικά. Πάμε να μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης η Νικόλ Κουναφή. Νικόλ, καλό μεσημέρι. Από το νοσοκομείο Λευκοσίας, με συγχωρείς. Από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Πρόλαβες και πήγες, Νικόλ. Πρόλαβες και πήγες στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι είσαι ακόμα στην αίθουσα σύνταξης. Ούτε ξέρει να μου γίνεται ο Ρούφριος. Ενώ νομίζω ότι είναι η άλλη στην αίθουσα σύνταξης και ζει στο Γενικό Νοσοκομείο 25 χιλιόμετρα μακριά. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ο Ρούφριος έχασε τον ελέγχο πλέον. Παλεύει μόνος του, πέφτει και καταφέρει να κάνει εκπομπή. Επηρεάζεται και το μοπικό σύστημα. Μάλιστα, επηρεάζεται εκείνο το κομμάτι του μοπηδικού συστήματος, το οποίο προκαλείται του θρόμπου. Τώρα, οι θρόμποι μπορεί να είναι πλέβες ή καρκινοί. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε μοπηδική θεραπεία αναπτύσσουν αυτού του είδους την παθολογία μέσω πολύ παθοφυσιολογικού μηχανισμού. Αυτή η παθολογία μπορεί να είναι τόσο
κεντρικά υγεία, αλλά όσο και κεντρικά υγεία, όπως είναι αυτά των πνευμών. Πολύ λοιπόν, κύριε Ξάνθο, θα σας διακόψω. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο σας. Να παρακαλέσω την παραγωγή να καλέσει ξανά τον καθηγητή. Έπρεπε να τους πει ο νουφριός για να προθυμοποιηθούν να ξαναπιάνουν κάλυμα τηλέφωνο. Δεν τους έκαμε καμία αίσθηση το γεγονός ότι μίλανε έναν κάρτο διαγωμένα. Αν δεν ήταν τίποτε ο νουφριός, ήταν να το αφήκουν να ακούγεται έτσι και ώρες. Θέλω όμως την προσοχή σας τώρα, γιατί θα πάμε στο σίγμα. Κάθεστε καλά. Κάτσε καλά γιατί μπορεί να πέσετε χαμέ. Και να δούμε τι κάνει η αγαπημένη μου Γιώτα Δαμιανού, διότι επεθύμησα. Γιώτα μου, να σου πω κάτι. Εμείς κολυμπούσαμε μαζί με δύο φίλους από τις πρώτες μας εξορμήσεις πέρσι που ήταν το καλοκαίρι. Ναι. Και ξαφνικά το βλέπω τον μπροστά μου να παγώνει. Και λέω ότι και μου δείχνει προς τα κάτω. Ναι, πάγωσε, να μην είναι σταθερός. Α, ο φίλος σου. Νόμιζα είδες παγώνει και λέω στη θάλασσα. Ναι, όταν μου είδε παγώνει, μέσα στη θάλασσα. Ο Αντίκο Μελού είναι εγκέφαλος, ρε παιδί μου. Ή όταν μου είδε τον άλλον να παγώνει, είπες σου. Όχι, δεν παγώνει. Σιγά να μην είναι και εγώ κουφκιάω. Να επιπλέει, να είσαι το φίκτρι. Γιούρια, λέει σου. Ώρες, ερωτούμε τι γίνεις και στο εγκεφάλαιο του Αντίκο Μελού. Καλημέρα. Για άλλη κάμερα, για βάλτε την άλλη κάμερα, θέλω να μην κουνηθείς λίγο. Πού ή πουθενά δεν είμαι εκεί. Δέστε. Η μαγεία της τεχνολογίας. Η Γιώτα λείπει. Ξαφνικά να έρθει η Γιώτα. Πού είναι η Γιώτα. Περίμενε. Να με. Παιδιά, τέλειο. Ξαφανίστε και πάλι. Περιμένετε να ξαφανιστώ. Ξαφανίστε τη Γιώτα πάλι να δω πώς είναι. Ρε Γιώτα, πού είσαι. Απίστευτο. Και ξαφνικά. Φέρτη. Ποιος είμαι ο Λιωτατής. Θαύμα. Σκεφτείτε πόσο βαρκούνται σε ούτε εκπομπή για να παίζουν χωστό μες στις κάμερες. Πάει η Γιώτα ζεχώνεται πίσω από τη δράση του Δημητρόπουλου και θεωρούμε ότι έναν κάρτο να εξαφανίζεται και να ξαναεφανίζεται. Για να επανέλθουμε έτσι, όχι τέτοιου είδους επανάσταση. Μήπως χρειάζεται ένα δάχτυλο. Μπορεί, έτσι. Μάτσε. Μήπως χρειάζεται ένα δάχτυλο να δείχνει το δρόμο. Παιδιά, σοβαρά, περιμένω τη μέρα που δεν θα καταφέρει να σκοτωθεί με κάποιον τρόπο η Γιώτα ζωντανά στην τηλεόραση. Η μόνη περίπτωση να ασφαλίσει η Γιώτα, για να μην φοβούμαστε ότι είναι ένα σύστημα κελέντη, είναι του χρόνου το σκηνικό του να είναι φουσκωτό. Όπως είναι τα κάστρα που παίρνουν στα παιδικά τα πάρτι. Τέλο πάντων, καμιά συνταγή έκαμε τουλάχιστον την εβδομάδα, ξα. Πάμε τώρα στην πραγματική σούπερστάρ τη κουζίνα. Έτσι! Γιώτα Δαμιανού! Άρχισε το χαροπίδημα. Δεν χωράει αμφιβολία, πως για σένα ζω, έτσι! Ακούστε τι κάνουμε σήμερα! Αυγαψίνεις. Τι? Αυγαβράζεις. Θέλω πιο δυνατά να βάζουμε. Αυγαβράζεις. Τι να στα καλέ. Δόντια. Συγγνώμη, είμαι δόντια. Εντάξει, φοβούμαι ήδη. Τι ακριβώς μαϊρεύκει, τι θέλει τα δόντια. Ελπίζω μόνο να μεταφορικά που το λαλεί, να μην τα ευκάλε που καλά κάμερα μάτ. Έβδομο ουρανό. Γεια σου λεπά, κεράκια. Περδικώθηκα. Και το χαμόγελο της Τζοκόντα μπροστά σας. Το χορευτικό δεν το σχολιάζω. Να μείνω στη συνταγή, η οποία ονομάζεται «Το χαμόγελο της Τζοκόντα». Μόνο από τον τίτλο, κάτι μου λέει ότι θα είναι ιδιαίτερα σάγλικη σήμερα. Τώρα να δούμε αν θα με επιβεβαιώσει η Γιώτα μου. Παίρνουμε και κόβουμε. Δέστε πώς. Τι να το καλέ. Δέστε και... Αυτά τα κόλπα που τα ξέρει το άμπης τώρα. Ρώτα, να σε ρωτήσω, πριν έρθεις εδώ να κάνεις τη μαγειρική σου τέχνη, ναι. Μελετάς. Καλά τώρα μου κάνεις φλάκι. Κάτσε λίγο, μην είναι ακίνητος. Για να δω το χαμόγελο της Τζοκόντας. Φατσάρεις ότι μελετάρε, Ανδρέα μου. Εμείς ότι κράτη ένα μήλον και κάτι δόντια και μάσου να μας κάνει το χαμόγελο της Τζοκόντας. Δεν μου ρωτάς. Σταμάτα σε παρακαλώ να επεμβαίνεις, γιατί αποσυντονίζεις μας. Δεν θα θυμάστε μετά όλα τα βήματα της συνταγής.
ναι, είμαι στα χάρη μου. Κάνουμε, βάζουμε εδώ το peanut butter. Όταν είσαι χωριά μου. Τι έκανες τώρα, καλέ. Περίμενε. Και χαμογέλα λίγο. Να δω το από κάτω. Έτσι, χαμογέλα λίγο. Πεφτιά, αλήθεια, να μου γάμνω. Η Ιώτα βάλε τον Δημήτρο που λέω να χαμογελά για να σκαλίσει πας στο μήλον το χαμόγελο της Τσοκόντας. Ξεφύγαν τέλεια στην εκπομπή. Δεν ξέρω ιδέα μου. Πάντως είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω επιτέλους τι εννοούν το περιβόητο χαμόγελο της Τσοκόντας που κάνουν η Ιώτα. Καθίστε να δείτε τώρα. Καλά, σήμερα ζωγραφίζεις, ε. Εδώ. Τη Τζοκόντα με τα εμφυτεύματα δίπλα μα χρειαστεί. Μεγάλο είναι το. Η όταν μου του δίνει το χαμόγελο τη Τζοκόντα. Είναι η μαζέλα τη Τζοκόντα. Τι είναι το πράγμα. Παπαραγία. Ήρω κύριε Λέης. Μόνο εμένα μου φέρετε φωτσάρικο. Όχι, όχι, δέτε το ξανά. Δέτε το. Τούν το πράγμα φατσάριζες για χαμόγελο. Θα μας πελάρει. Πάντως εμείς εδοκιμάσαμε το πάρο στην ίδια την Τζοκόντα για να δούμε αν της πάει. Εδώ. Ούτε που καταλάβετε ότι είναι ο original πίνακας. Εγώ ξέρω το ακριβώς, ρε παιδί μου, Ιώτα. Μα είναι μπράβα. Όχι, δεν μου το κάνετε. Πέμω αλήθεια τώρα εσύ. Δεν έχει μόνο εμφάνιση, έχει και γεύση. Πεφκιά γίνεται, έκαμε το αλήθεια. Δεν το πέτυχα. Η όταν μου έκαμε στο και με ουλίτιδα, μπράβο. Περίμενε. Έλα να σου πω. Ήξερε εσύ πώ είναι το τατόντ για την Τζοκόντα. Όχι, ούτε την Τζοκόντα νομίζω δεν ξέρω τι είναι έτσι. Έλα, μήνε. Το πιστεύω. Δεν είναι τέλειο. Να σου πω, η Τζοκόντα με δόντια ή χωρίς θα χαμογελάει. Εσένα θα σου κοπεί τώρα που θα το φας. Πέτω, πράγμα να θέλω να δω. Ασφαλισμένο τον έχετε. Να σου πω, το ένα είναι δικό σου. Α, το άλλο είναι του Τέφρο. Ατσελ, Τέφρος, Τέφρος. Του Μπάμπη. Δεν είπαμε θα αλλάξει το όνομά σου. Τέφρο θα φάμε μαζί να την βγάλουμε στις διπλανές τουαλέτες. Το όργανο σας από το πάρτε. Λοιπόν, Τέφρο, είσαι έτοιμο να κάζουμε. Καλά μεγάλια. Είναι πολύ συγκινημένη. Ένα. Κάζεις την κιθάρα, ρε φάση, αν πας λιποθυμήσεις. Είσαι έτοιμος? Πάρε το βιολεντζέλο, μπορείς να ξαπλώσεις πάνω του. Είσαι έτοιμος? Ελάμε. Χρειάζεστε κάτι να σας φέρω? Όχι, μετά μπορεί να χρειαστεί να μας κέσω, παρεχτούμε. Παναγιά. Έτοιμος? Ένα, δύο, τρία. Αχ, Παναγιά μου. Αχ, Παναγιά μου, πάει η Τζοκόντα. Εμείς να με πάμε, η Τζοκόντα μπήρα. Καλά την ξεδόντιασες. Το τάγκα, λίγες φίλες. Ωραίο! Μπράβο, δέλα μου. Έφαγες και το φρονιμίτι. Ναι, φάγα. Δέλα μου, θα σου κάτι. Βεβαίως. Σου κάνω επίσημη πρόταση, χάσαμε την Μαριλένα. Η Μαριλένα και γενετής το έχει αυτό, έτσι. Ναι. Σου κάνω επίσημη πρόταση να πας στο Αλφα Ελλάδος να κάνεις εκπομπή μαγειρικής μόνο. Πες μου αλήθεια. Ναι, άσχετα δεν δικαιούμαι να κάνω πρόταση για τον Αλφα Ελλάδος, αλλά... Πολύ με συγκίνησες. Να σου πω, έχει φύγει και το... Πού εξημάτισαμε το σατυρικό. Το δεξί της ούλο. Μην πειραζέσαι, θα το πατήσω Παναγίση για καλό. Δεν ήταν όμως πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια. Ο Δημητρόπουλος δοκιμάσαι. Ποτέ δεν δοκιμάζει. Όχι, είναι απαράδεκτος. Είναι ο μεγάλος ο καημός, ο πόνος, ο βαθύς, είναι ο βάσταχτος. Θα έρθω να το δείσουμε και να τον ταΐσουμε ως ζόρι. Όπως και να έχει όμως, ε. Ναι. Αποκλειστικό. Αποκλειστικά ήταν τα δοντάκια. Ήθελε με έναν ορθοδοντικό, αλλά εντάξει. Την επόμενη φορά θα το πετύχω καλύτερα.
Πάντω, παιδιά, ότι είσαι 5 λεπτά που δεν είμαι, δεν την έφαγαμε. Είναι πρόοδο. Ναι, αλλά δεν κουνιέμαι πολύ. Προσπαθώ να είμαι έτσι, γιατί έχω βράχο δίπλα μου. Βράχο των καμών. Ωραία, περνάμε. Τέλεια. Θα σα έχω κι άλλε συνταγέ κάποια στιγμή έτσι. Θα δώσω και στο κοινό. Να έρθει να μα τα φέρνει να μην ναι, και για το κοινό έτσι, γιατί αποκλειστικά. Και εγώ. Γιώτα Δαμιάνου, κυρίες και κύριοι. Πού βγάλες όλο το αυτό μου. Το αφαγές. Απαναγία. Ναι, φαντο. Από πού να βγω. Από όπου όπως θα θέλεις, Γιώτα μου. Κοίτα να βγεις. Αχ, Θεέ μου. Εντάξει, αγαπη, μηρέμησε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Γιώτα μας. Προς το παρόν πάμε στην Ελλάδα, διότι τώρα τελευταία έχασαν τον Τέλεϊ Κάλαμαρς. Όπως η επόμενη βουλευτής που πρότεινε ως μέτρο εξάλληψης της βίας στα γήπεδα, ακούστε, οι χούλιγκανς να πιένουν μάπα με τη μάμα τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι που μου έστειλε ένας μία επίσημη ανάρτηση από τη Βραζιλία, όπου μία ομάδα προσλαμβάνει μητέρες οπαδών και τις τοποθετεί με χρήμα πριν την έναρξη του γηπέδου, γιατί λέει το καταπληκτικό ότι ακόμα και ο χειρότερος χουλιγκάνος τη μάνα του τη σέβεται. Εδώ για Ελληνίδα μπορούμε να πούμε τη φοβάται κιόλα. Τέλειο! Θα πιένουν οι χούλιγκαν στο γήπεδο με η μάμα τους. Τη ζακέτα σου επιάστη, ναι μάμα. Τη φωτοβολίδα σου, ναι είπα σου. Κροτίδα τύπου Χαλκοσολίνας, Παναγία μου ρε μαμά. Έπια τα ούλα τα λόσου. Σκεφτείτε να πιένουν οι οπαδοί σε ρούι στο πέταλο με τη μάμα του. Είσαι δίκιο η κυρία Πιπηλή. Άμα αν έχουν τη μάνα του δίπλα του, να του προσέχει, ούτε καυκάσια να κάνουν, ούτε τίποτα. Φυσικά με τι κυπρέστε μάνε θα σταματήσουν οι καυκάσει μεταξύ οπαδών, στο θα κέψει το ξύλο μεταξύ παράω. Να μου πει για ο γιο μου. Του άστρο δικό μου παντρεμένο με δυο κοπελούθια. Όχι πως τον αχαρευτόν τον δικό σου, που γίνεται να μετέχω χρονογάρος και ακόμα να είναι πάντρος. Δικός μου μπορεί να είναι πάντρος, αλλά τουλάχιστον 20 μου λεβέντε σκιομέτρα. Όχι πως τον δικό σου είναι 1,5 μέτρο με αφιέρκα στην ανάταση. Εντάξει, τώρα που είπα 1,5 μέτρο, μάθετε τα είναι. Είμαστε και επίσημα ο πιο κοντός λαός στην Ευρώπη και μάλιστα με στοιχεία. Οι πολίτες στην Κύπρο έχουν το χαμηλότερο ύψος ανάμεσα σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτό καταδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Επιστημόνων ανάμεσα σε 47 χώρες που γεωγραφικά βρίσκονται στη γυραιά Ήπειρο. Τέλει, που είναι σε 47 χώρες, είμαστε οι πιο κοντοί. Είμαστε και επίσημα τα στρουφάκια της Ευρώπης. Αλλά όπως... Αλλά όπως γι' αυτό που τους εγελάσαμε. Και κάμα μας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα προσέξαν ότι η Κύπρος έχει πλάσματα πάνω. Μόνο δεν τις εξηγείται. Να μάθουμε όμως ακόμα λίγες λεπτομέρειες για την έρευνα. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στους άντρες, πρώτη χώρα σε ύψος είναι και πάλι η Ολλανδία, με 1 μέτρο και 83 εκατοστά. Ακολουθούν το Μαυροβούνιο και η Εστονία, με μέσο ύψος το 1,82. Την Ελλάδα τη βρίσκουμε στην 21η θέση, με μέσο ύψος των ανδρών το 1,79. Ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην 47η και τελευταία θέση, με μέσο ύψος των ανδρών το 1,72. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, πάνω κάτω τα πράγματα είναι τα ίδια, με τις Ολλανδές να έχουν μέσο όρο ύψος το 1,70, όπως και οι γυναίκες από το Μαυροβούνιο, ενώ ακολουθούν οι γυναίκες από τη Δανία με ύψος 1,69. Οι Ελληνίδες έχουν μέσο ύψος το 1,65, ενώ οι Κύπριες βρίσκονται και πάλι στην 40η και τελευταία θέση με ύψος 1,60, αφού κοντύτερες κατά 1 εκατοστό είναι μόνο οι γυναίκες από την Αρμενία. Μάνα μου, ρε, ευκάλα μας ότι είμαστε χόμπιτ. Άκου έναν 72 και έναν 60. Ακόμα λίγο να μας πούνε ότι δεν έχουμε σπίτια στην Κύπρο, διότι ζούμε κάτω από τα μαλλιτάρκα στο δάσος. Ποιος έκαμε ρέτουν την έρευνα, ο Δρακουμέλ. Εμείς πάντα σε κάναμε δική μας έρευνα και στείλαμε τον Μαναή μας να κάνει έτσι μια μικρή ερευνούλα με τη στήριξη των Shoebox να καταρρύψει το μύθο ότι οι Κυπραίοι είμαστε κοντοί.
Ξένος δάχτυλος διαφαίνεται να είναι αυτός που χτύπησε για άλλη μια φορά το πολύπαθο νησί μας. Η νήσος των Αγίων για άλλη μια φορά βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας, μιας και κακεντρεχείς Ευρωπαίοι έχουν διαγνώσει την Κύπρο και την έχουν καταγάγει, κυρίες και κύριοι, στους κοντότερους λαούς στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην κοντότερη θέση με 1,72 μέσον όρο. Εμείς εδώ, στον Αλφα Κύπρου, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να σας δείξουμε ότι έχουμε τους πιο ψηλούς δημοσιογράφους, τους πιο ψηλούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι θα καταρρύψουν αυτόν τον μύθο. 1,72. Γατάκια. Ακολουθήστε με. Το Αλφα Κύπρου, στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, ξεκινάει φυσικά από την υποδοχή. 1,75. Δημοσιογραφικό δυναμικό, κυρίες και κύριοι του Αλφα Κύπρου, ο έγκριτος δημοσιογράφος του Αλφα Κύπρου, Κωνσταντίνος Καρνάκης. Ένα 78. Η δημοσιογράφος μας, κυρίες και κύριοι, Νάσια Ιωάννη. Ο κύριος Γιάννης Ξενοφόντος. Ιάκωβος Ιακώβου. Είμαι έναν 87. Ιάκωβος Ιακώβου, κυρίες και κύριοι, θα μετρηθεί τώρα. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, την ώρα που μοντάρει 24 ώρες. Δεν για το χαιρετρό μου, ναι, μου πιάνει μέτρα. Πατά, μάλιστα. Για όνομα του Θεού. Έναν 90, κυρίες και κύριοι. Μαρία Μασούρη. Ένα 87. Χάρης Παπαθεοχάρους. Έναν 80 περίπου, έναν 80. Τάσος Ευαγγέλου. Έναν 87. 7. Ναι, 87. Ανδρία Αθανασίου. Έναν 90. Έναν 77, έναν 90, κυρίες και κύριοι. Έναν 90 η Άντρια Αθανασίου, 20 ευρώ, ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε και να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός μέσος όρος του κυπριακού ύψους. Μπορεί ο μέσος όρος να βγει και είναι 1,67, αλλά οι καρδιές μας είναι πολύ μεγαλύτερες από όλη την Ευρώπη μαζί. Μη σας πω και την Ασία και την Αφρική. Και την Οκεανία, ναι. Και την Ανταρκτική. Και μετά από αυτόν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Παναή, πάμε σε μια συγκλονιστική είδηση του Καρνάκη. Η Νάντια Έσεξ, θα σας πάω τώρα, η οποία ανακάλυψε ότι την απατούσε ο σύντροφός της, γιατί όταν γύρισε πίσω στο σπίτι, πήρε το ρολόι του, το έξυπνο ρολόι, και είδε ότι μεταξύ δύο και 3 η ώρα είχε κάψει παραπάνω από 500 θερμίδες. Να πήγε γυμναστήριο να αποκλείεται. Μεταξύ ποιας ώρας? Ήτανε βράδυ. 2 με 3. Σημερώματα. 2 με 3. Με μέσα σε μία ώρα. 500 θερμίδες. Το ίδιο πρόβλημα είχα εγώ με το παλιό ρολόι. Είναι πέταξα το κι άλλο. Εθώρα είναι η αστέρα πόσες θερμίδες έβαλα την προηγούμενη νύχτα και καταλάβαινε ότι επανάγγελα σουβλάκια. Αστεία 500 θερμίδες σε μια ώρα παρέας, χαρά στο κακό. Κάτι 500 θερμίδες, να πω, οκ, okay. Μια ώρα όμως, μια ώρα. Πώς θα σκάνε, ίδια λοιπόν έκατσε. Και έρωτα να έκανε, πρέπει να έκανε 5 φορές. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι... Το απλό μας. Ήταν μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου. Και ήταν γύρισε 500 θερμίδες, ίδια έκατσε, του δείξε το ρολόι, ο ίδιος δεν προσπαθούσε, δεν κατάφερε μάλλον να βρει κάποια δικαιολογία, γιατί της είχε πει ότι είχε βγει έξω με μια παρέα και καθόντουσαν, δεν λιχνιριζόντουσαν, και πήρανε χαλαρά το ποτό τους, ναι, στο εξωτερικό, και έτσι λοιπόν τον έφερε σε αυτή τη θέση να παραδεχτεί την απιστία. Έτσι τώρα έχουμε μια δικαιολογία, μου έφερε να πει, για να χάσεις 500 θερμίδες σαν πίνεις το ποτό σου, πρέπει να το πίνεις έτσι. Πάντως ο Καρνάκης δεν βρίσκει κάτι παράξενο στην ιστορία.
Γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα έπαιρνε το έξυπνο ρολόι Χριστιανά και έβλεπε κάθε λίγο και λιγάκι τις θερμίδες που έκαιγε. Ήταν να δεις, ούτως ή αλλιώς έπρεπε να χωρίσουν. Άμα έπαιρνε συνέχεια το ρολόι και έλεγχε τις θερμίδες που έχασε ο άλλος, δηλαδή ούτως ή αλλιώς και να μην την απατούσε, έπρεπε να χωρίσουν. Α, όχι αυτά, Χριστιανά. Μπορεί να ήθελε να ξέρει. Έλα, ήταν σίγουρη. Έλα, καρνάκι μου. Με έναν τρόπο προβληματίζουν 500 θερμίδες τώρα σοβαρά. Κοίτα, δεν παίζει αυτό το σενάριο. 500 θερμίδες είναι πολλά, δηλαδή μισό κιλό, ρε παιδί μου. Είναι. Τι σκέφτεσαι πάντως, κοντά σε μια μισή ώρα κάποιες θερμίδες. Σιγάρε, καρνάκι. Σιγάρε, καρνάκι, είναι καλά που σου λέει η Χριστιανά, κατούραζε λίγο γε μου. Και εμείς κάνουμε σεξ ανάμιση ώρα, αλλά δεν το λαλούμε. Ανάμιση ώρα εννοώ άμα ενώσεις ούλες τις φορές που την πρώτη φορά δώσ' τώρα. Αλλά πάλι. Φορείς μας να το λαλούμε, όχι. Πάντως ο καρνάκι θα συνεχίσει έτσι, ένα αφή νύχτα από το πάνελ. Προς το παρόν όμως, της μόνης που τρίζει καρέκλα είναι της Χριστιανάς, αλλά κυριολεκτικά. Από το Υπουργείο, έκανα κι άλλα έξι. Ουχ! Τι? Γιατί έγινε? Σούζεται καρέκλα. Είναι... Έκατσε ο Λούις. Εντάξει. Παιχιά έσπασε καρέκλα. Ναι, έλα αστέρια μου. Κάτσε να δω ξανά. Δεν μας άντε ξανά. Να δω ξανά. Όχι, παιδιά, είναι σπασμένη καρέκλα. Έλα. Όχι, εντάξει. Ναι, έφταξα εγώ, καταλάβετε. Έκατσα μια ημέρα μπα στην καρέκλα του που έλειπε η Χριστιανά και ο Λούις. Αν ο Λούις που είναι σπασέ. Ναι, ρε, ο Λούις. Επειδή έχω λίγη λιούα, σημαίνει ότι που κάτσω σπάζει. Τέλος πάντων. Πάμε στη Χρήσο να δούμε να μου κάνει τη ζύμη για τις ημέρες να ειδώ. Λοιπόν, ένα σε κάνω βίκανση. Άντε. Είμαι και βίκαν και μπεσκεντέρια και... Ξέρεις να μου το μπεσκεντέρια. Ναι, Χρήσο μου, μπεσκεντέρια είναι τζίνος που έντρωει κρέας, αλλά τρώει ψάρι. Εμείς οι δύο όμως δεν είμαστε μπεσκετέρια. Είμαστε σκεμπετέρια. Για ευνόητους λόγους. Εντάξει, όμως εμένα δεν με πειράζει, διότι οι σκεμπές στους άντρες έχει κάτι το ερωτικό. Εντάξει, τώρα που είπα ερωτικό, προσπαθήσετε ποτέ να δείτε την εκπομπή της Χρήσος χωρίς εικόνα. Μόνον ήχο. Σε μένα δείτε ερωτισμό. Ακούστε απλά την επόμενη συζήτηση, χωρίς να θωρείτε ένα μπουκάμπι. Έτω, απαλά, έτω. Εντάξει. Ναι, ας πάω το τσακάρω, δεν είναι εντάξει. Έλα, τσακάρε το νόμο. Σιγά πως θα το τσακάρεις και. Σιγά, έτω, εύκαλε την πίστη του και λέει με εμένα απαλά, Χρήσο, μα απαλά. Μα θόρε. Μα εγώ ξέρω πόσο να το πιέσω. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Μα εσύ μιλάς μαζί του, εγώ μιλώ. Είναι να με φύσκει ο λεπτά το βλέμμα σου με την τηλεόραση. Διαφορετικά νομίζω ότι ιστορία γίνονται όργια. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα καημένα τα πλάσματα έναν αγθό χαλουβάρε κάμπτα. Σιγά που θα το τσακάρισκι. Σιγά, το έφκαλε την πίστη του και να λέει με εμένα απαλά, Χρήσο, μα απαλά. Μα θόρε. Μα εγώ ξέρω πόσο να το πιέσω. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Μα εσύ μιλάς μαζί του, εγώ μιλώ. Πάντως, όσο που φανταστήκαμε, δεν βγάζει καλύτερα μέσα από ελαλούσα παρά ο χαλουβάς. Χαρά στην τεχνική ρε κουμπάρε που χρειάζεται για να τσιλίζει το χαλουβά με την ασπάτουλα. Σιγά το πράγμα. Ενώ το άλλο, εσύ συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να το τσιλίσει. Τέλος πάντων, ως πρέπει να το τσιλίσει η Λέφου, θέλω να φωνάξουμε μέσα τον Παναή μας. Παναή! Παναή! Πα. Παναγιώτης. Καταρχάς, θέλω να μου λύσετε μια απορία τώρα που είσαστε 50 άτομα μαζεμένα. Αν κλείσω εγώ τώρα τα 33, Φερρυπή. Πε μου. Αν κλείσω τα 33. Ναι. Γίνουμε 33-34. Φίλε, ρώτα πια στο Γιώργιο. Αλήθεια, μα υποτίθεται. Εγώ το 23 του Οκτώβριου που πέρασα γίνα 40. Του χρόνου, 23 του Οκτώβρη, να είμαι 41. 23 του Οκτώβρη, κάναμε σου 40. Ναι, κάμε το που τα θυμάσαι. Ναι, θυμούν. Με το μνημόσυνο, αλλά. Είναι ξέρω, έχω απορία. Όσοι ξέρετε, στείλτε ένα μήνυμα. Ξέρω, ναι, λοιπόν, έλα κάτσε, γιατί έχουμε το World Challenge μας, όπου μπορείτε να μπείτε στο App Store ή στο Google Play και να κατεβάσετε το application της World και βάζοντας τον κωδικό Louis P, Louis P, L-O-U-I-S-P, παίρνετε 15 ευρώ, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 5 ευρώ σε 3 παραγγελίες σας. Εντάξει. Λοιπόν, τηλέφωνο. 99, τα πρώτα 3 νούμερα. 33. 99, 33, εντάξει, ακόμα ένα.
Όχι ρε, ακόμα ένα νούμερο. Α, 99-333. Θα πιάνε καν από τον υπουργό τώρα, δεν θα γελάσουμε. Θα πιάνε καν γνωστό μα και αγουρούμε τώρα, θα δεις όμως είναι. Hello. Ναι, γεια σας, με ποιο μιλώ? Έλα. Ναι, με ποιο μιλώ? Με τον Χριστόδουλο. Κύριε Χριστόδουλε, ήσασταν στο κορονοπάρτι? Ναι. Ήσασταν στο κορονοπάρτι, λέω. Κορονοφράχτη. Όχι φράχτη, πάρτι. Κορονοπάρτι. Ήσασταν σε πάρτι με ελιγνίζεστούν. Όχι. Όχι. Πού ερυθίζουν. Εσείς επίδετε σε κάποιο πάρτι. Εγώ. Ναι. Εγώ με σπίτι μου, μάνα. Το Σαββατοκυριακό. Ναι. Το Σαββατοκυριακό, δεν πήγες σε ένα πάρτι. Σαββατοκυριακό πήγα στο γιο μου. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι ελικνίζεστούν για μέσα στο γιο σας. Εμώ. Ελικνίζεστούν κάπου στο γιο σας για μέσα. Ναι, έκανα ήμουν για μέσα. Επειδή έχουμε έναν παράπονο ότι ελικνίζεστούν κάπου. Θα μου κάνω. Εχορεύκεται κάπου. Εγώ. Ναι. Λάθος πως. Την Παρασκευή τη νύχτα τι έκαμνετε. Θυμηθείτε. Είμαι σπίτι μου, σιώνα, διάδια, να με πιάσεις ερωτήσεις. Περίμενε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Την Παρασκευή τη νύχτα είσαι στα σπίτι. Παρασκευή τη νύχτα, βέβαια, κάθε νύχτα είναι σπίτι. Και τι έκαμνετε την Παρασκευή τη νύχτα. Τι έκαμνα. Ναι. Εκάθε μου σπίτι μου με η γυναίκα. Εθωρούσε τηλεόραση. Ναι. Τι εθωρούσετε. Μα διάδια, λένε, έλεγχο μόνα πιάσεις. Ναι. Γιατί. Τι εθωρούσατε τη νύχτα στην τηλεόραση, κύριε Χριστόδουλο. Τι εθωρούσαμε, εξήχασα είναι από τώρα. Α, Παναγία μου. Θα σε ξαναρωτήσω, θα μου πεις εθωρούσαμε το Louis Night Show στον Αλφα Κύπρο, εντάξει. Να μου να με ερωτήσεις. Θα σε ρωτήσω τι εθώρες την Παρασκευή τη νύχτα, δεν θα μου πεις εθώρουν το Louis Night Show στον Αλφα Κύπρο. Αν εθώρουν είναι. Όχι, αν εθώρες δεν να κερδίσεις, γι' αυτό σου λάλλω. Ναι, εθώρουν τον Louis. Α, ο Λούις σου μιλά. Α, μου. Ο Λούις σου μιλά, λαλό σου. Ναι. Και αύριο την Παρασκευή που θα δωρείς την εκπομπή, θα ακούσεις τη φωνή σου και θα σου δώσω εγώ 50 ευρώ να παραγγείλεις φαΐ με τη γυναίκα σου να φάει σαν μας δωρείς. Εντάξει, ευχαριστώ. Δέχεσαι. Δέχεσαι. Έλε, κουμπάρε, πια είναι έτσι απρόφτα και είναι... Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν πειράζει, φτάνει που να μας στολείς τις Παρασκευές και εσείς να βάλεις ο γιος σου και όλη την γειτονιά. Μάλιστα. Την ώρα μπορεί να παίζει το Λούι. Ναι, αφού λάρωσε εγώ είμαι ο Λούις, όχι να μου να παίζει ο Λούις. Ναι, μάνα μου, τσίνει την ώρα. Τσίνει την ώρα, ναι. Θα δεις την εκπομπή, θα ακούσεις τη φωνή σου που μιλούμε τώρα την Παρασκευή και θα σου πω, κύριε Χριστόδουλε, με κέρδισες 50 ευρώ να παραγγείλεις με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου να φάτε να σαν μας στορείτε. Μάλιστα. Εντάξει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια. Μάλιστα. Έτσι ανεφόρουν ίντα. Εντάξει, κύριε Χριστόδουλε, μου έχει την delivery, όνομα. Θεέ μου, Παναγία. Έτσι ανεφόρουν ίντα. Λοιπόν. Πέ μου, Λουί μου. Θέλουμε να σας πεις πώς μπορούμε να κερδίσουμε τα μεγάλα μας δώρα. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να κερδίσετε τα πολλά μεγάλα μας δώρα με τα SMS σας. Πάμε να δούμε βέβαια αναλυτικά τι μπορείτε να κερδίσετε. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solutions, θυγατρική της Lanitis Energy. Αφήστε τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Energy κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 5.000 ευρώ για υπέροχα έπιπλα από τα καταστήματα Living, μέλος του ομίλου Ergo Home Group. Στείλε Living κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588.
Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή απαλλαγή από τα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοίτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές στις επαύλες Δε Μιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation LTD, εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών. Αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Μία δωρεπιταγή αξίας 2.200 ευρώ για συστήματα ασφαλείας και συναγερμού από τον Πιπεράρη. Στείλε Πιπεράρης κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Είναι Teco Electronics LTD, πρωτοπόρος εταιρείας στον τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και έξυπνων τεχνολογικών λύσεων, προσφέρει σε έναν τυχερό τηλεθεατή το καινοτόμο ασύρματο σύστημα αυτοματισμού σπιτιού Cockpit, αξίας 2.000 ευρώ. Στείλε Teco κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 1.000 ευρώ από την καλερί Artworks Bizarre. Στείλε Bizarre κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το κατάστημα Bellagio Home & Garden σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία στη μαγειρική με κάρβουνο με τη νέα σειρά ψυσταριών Bellagio Καμάτο αξίας 995 ευρώ. Στείλε Bellagio ονοματεπώνυμο στο 5588. Μία συσκευή περιποίησης μαλλιών Dyson Airwrap, προσφορά του καταστήματος Μάγκας, αξίας 800 ευρώ. Στείλε Dyson κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Λοιπόν, συνεχίστε να μας στέλνετε τις selfies σας. Δεν τελειώσαμε με το pop-up του διαγωνισμού. Γι' αυτό με έγραψε 17, εντάξει, ακόμα δεν τελείωσε. Πάμε διάλειμμα, επανερχόμαστε, μείνετε μαζί μας. Στα χάδια τα φύλλα σε γλυκό φύλλο και εσύ με σπρώχνεις. Δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώχνεις. Αφού το θες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και κάνω μεγάλο. Αγάπη μου, σου αφήνω για από τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Σας θυμίζουμε το μεγάλο μας δώρο, Παναγιώτη μου. Το μεγάλο μας δώρο, φυσικά, είναι ένα Dacia Duster του Group Renault, αξίας 13.900 ευρώ, με πλούσιο εξοπλισμό, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούντα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε έναν τυχερό το νέο Dacia Duster του Group Renault, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα αξίας 13.900 ευρώ με πλούσιο εξοπλισμό για εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα για τις πιο άγριες εξορμήσεις off-road και βόλτες στην πόλη με ασφάλεια. Στείλε Dacia κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588.
Λοιπόν, Παναγιώτη, ένα ανέκδοτο. Ανέκδοτο, λοιπόν, ήμουν προχτές σε... Ήμουν προχτές σε ένα πάρτι και όπου περπατούσα, φυσικά το πάρτι ήταν 10 άτομα, και με φανταστείτε. Και όπου περπατούσα ξαφνικά κουτσουφλό, πέφτω, σπάζω, σύντη πλέγε, σταματάει η μουσική. Έσπασα το πράγμα του ήχου. Λοιπόν, γράψτε τώρα στη σελίδα μας στο Facebook πόσες φορές εμφανίστηκε το pop-up της ΣΥΤΑ Mobile Vodafone, φίλες και φίλοι, και διεκδικήστε το κινητό τηλέφωνο αξίας 1.300 ευρώ. Τη selfie σαν να μας στείλετε, φιλιά! Την άλλη Παρασκευή ραντεβού εδώ στο Αλφα Κύπρου, 9:20 το βράδυ. Bye! Κάνουμε παρέα. Είμαστε ζευγάρι ταιριαστό. Και στο πείσμα αλλού του κόσμου που κακό έχει σκοπό. Δεν θα πάψω τη στιγμή να σ' αγαπώ. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σουρουπό θα σ' αγαπώ. Φύγω από κοντά σου. Πιο καλά ο ήλιος να σβηστεί. Σ' έχω τόσο συνηθίσει. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας τον κόσμο και έλα δώσ' μου ένα φιλί.